Οι συνάδελφοι που την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόντουσαν εδώ μαζί μου στο στούντιο βρίσκονται και απόψε με την ίδια ακριβώς σειρά με την οποία καθόντουσαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Με την ίδια ακριβώς σειρά θα τοποθετήσουν, θα θέσουν τα ερωτήματά τους απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς. Πρώτη εξ αριστερών, η κυρία Όλγα Τρέμι από το Mega Channel. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ο Αντώνης Ρόιτερ από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Καλησπέρα κύριε Ρόιτερ. Καλησπέρα σε όλους. Η κυρία Μαρία Χούκλη από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Καλησπέρα κύριε Χούκλη. Καλώς ξαναβρεθήκαμε. Η κυρία Μάρα Ζαχαρέα από τον τηλεοπτικό σταθμό Σταρ. Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέα. Καλησπέρα σε όλους. Η κυρία Σία Κοσιόνη από τον Sky. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Και ο κύριος Μάκης Ζομπαζολιάς από τον τηλεοπτικό σταθμό Ε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα πάνω. Εγώ ήρθα να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις του περασμένου debate. Φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι. Να δημιουργήσουμε και μια καλή ατμόσφαιρα. Και τώρα τις απόψινες θα τις ολοκληρώσω στο επόμενο debate. Μια χαρά δεν είναι. Το οποίο... Τι είναι δεν είναι. Λοιπόν, επόμενο debate δεν προβλέπεται τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Ωστόσο το απόψινο έχει κάποιες διαφοροποιήσεις στις οποίες αξίζει να μείνουμε και να τις επισημάνουμε πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή της αναμέτρησης. Πρόκειται για ένα debate το οποίο περιλαμβάνει 4 γύρους. Στον πρώτο γύρο έχουμε τις ερωτήσεις από τους 6 συναδέλφους που θα τεθούν προς τους 2 πολιτικούς αρχηγούς. Κάθε συνάδελφος θέτει ένα ερώτημα προς τον κύριο Τσίπρα και ένα ερώτημα αμέσως μετά προς τον κύριο Μημαράκη. Εξακολουθούν να υφίστανται, εξακολουθούν να υπάρχουν οι συμπληρωματικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις οι αρχικές έχουν 30 δεύτερα διάρκεια. Οι απαντήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς 1,5 λεπτό. Οι συμπληρωματικές ερωτήσεις διαφοροποιήθηκαν κατά 5 δεύτερα, δηλαδή 20 δεύτερα ρωτά ο δημοσιογράφος και σε 40 δεύτερα απαντά ο πολιτικός αρχηγός. Η καινοτομία η οποία υπάρχει στο απόψινό debate είναι ότι ο κάθε πολιτικός αρχηγός έχει 3 εντός εισαγωγικών κόκκινες κάρτες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει. Τι σημαίνει κόκκινη κάρτα? Ακούγοντας ο ένας πολιτικός αρχηγός τον άλλον να απαντά στην ερώτηση του δημοσιογράφου, εφόσον επιθυμεί να τοποθετηθεί επ' αυτού, σηκώνει το χέρι του, ζητά το λόγο, το οποίο συμβαίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ερωτημάτων του συναδέλφου προς τον συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό. Αμέσως μετά παίρνει το λόγο και έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί επί της απάντησης. Δεύτερη καινοτομία σε αυτό το απόψινό debate, σε αυτή την απόψινή τηλεοπτική αναμέτρηση, είναι οι ερωτήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ο ένας αρχηγός θα απευθύνει ένα ερώτημα στον άλλο αρχηγό και επίσης αμέσως μετά όποιος από τους 2 επιθυμεί μπορεί να τοποθετηθεί για τον τρόπο με τον οποίο άκουσε τον άλλο πολιτικό αρχηγό να σχολιάζει, να δίνει την απάντησή του. Η απάντηση, η ερώτηση είναι 30, όχι, ο χρόνος δεν είναι, το σχόλιο είναι 30 δεύτερα που έχει δικαίωμα ο πολιτικός αρχηγός. Να σας πω επίσης ότι το νέο στοιχείο είναι τα 2 διαλύματα. Το ένα θα πραγματοποιηθεί, θα είναι μικρής διάρκειας, 3 λεπτών θα είναι το διάλειμμα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ερωτημάτων από τους συναδέλφους, οι οποίοι θα θέσουν συνολικά 24 ερωτήματα, 2 δηλαδή προς τον κάθε αρχηγό σε κάθε θεματική ενότητα. Οι θεματικές ενότητες είναι 2, εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική. Και αμέσως μετά το νέο στοιχείο που υπάρχει είναι οι ερωτήσεις, οι 2 από τον υποφαινόμενο προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα είναι μία ερώτηση κοινή, την οποία θα απαντήσουν και οι 2 πολιτικοί αρχηγοί, και μία δεύτερη επίσης με διαφορετική σειρά απάντησης το δεύτερο ερώτημα. Κλείνουμε με, υπάρχει ακόμα ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στο σημείο αυτό μετά τον τρίτο γύρο και κλείνουμε με ένα καταληκτικό μήνυμα διάρκειας 2 λεπτών από τους 2 πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή είναι τα νέα στοιχεία του απόψινού debate. Κύριοι αρχηγοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Εντάχει τους παρουσίασα και στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι όλοι θα σεβαστούμε την απόψινή διαδικασία και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε ευθύς αμέσως. Η θεματική ενότητα την οποία έχουν τη δυνατότητα στην οποία θα θέσουν τα ερωτήματά τους επάνω οι δημοσιογράφοι είναι η εσωτερική πολιτική. Ο λόγος στην κυρία Τρέμι απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα.
Κύριε Πρόεδρε, δώσατε τη διαβεβαίωση ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Δεν θα έχουμε δηλαδή νέες εκλογές μετά τις 21 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, αλλά δεν είστε αυτοδύναμοι. Και ας υποθέσουμε επίσης ότι για να σχηματίσετε κυβέρνηση χρειάζεστε ποτάμι και Πασόκ. Θα συνεργαστείτε μαζί τους σε αυτή την περίπτωση? Και αν ναι, αυτό δημιουργεί όρους σταθερής κυβέρνησης, γιατί η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να κλείσει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και εδώ ο καημός μας είναι οι καταθέσεις, και να διασφαλιστούν, να μην έχουμε κούρεμα, και θα πρέπει να προχωρήσει και κάποια νομοθετήματα, φορολογικό και εργασικές συνταξιοδοτικά, προκειμένου να πάρουμε την επόμενη δόση. Και εδώ αυτός είναι ο καημός μας και το μέλημά μας. Κύριε Αντρέμ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο. Σε ό,τι με αφορά, διεκδικώ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι εφικτός στόχος. Εν τούτης, έχω δηλώσει ότι μόλις με καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να πάρω τη διερευνητική εντολή, θα σεβαστώ το αποτέλεσμα και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω τις ευρύτερες εκείνες συνενέσεις για να υπάρξει κυβέρνηση. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει παραφύσιν κυβέρνηση. Διότι αυτό το οποίο με καλεί ο κ. Μημαράκης να συμπράξουμε είναι μια παραφύσιν εργασία. Διότι ο τόπος είτε θα έχει προοδευτική κυβέρνηση, είτε συντηρητική κυβέρνηση. Είτε ο τόπος θα έχει μια κυβέρνηση με στόχο να ξεφύγουμε από όλα όσα μας κρατάνε προσκολλημένους στο παρελθόν, είτε θα έχει μια κυβέρνηση που θα θέλει να τα κρατήσει όλα ίδια. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα το οποίο θέσατε και έχει να κάνει με τα δύο κόμματα, καλό θα ήταν να ερωτηθούν τα δύο κόμματα για τη στάση την οποία θα κρατήσουν. Εγώ εκτιμώ ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα θελήσουν να οδηγήσουν τη χώρα σε επαναληπτικές εκλογές. Βεβαίως, έχω τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να είναι στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι η προοπτική της σταθερότητας θα εξασφαλιστεί με το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Στις προηγούμενες εκλογές πήραμε 149, όταν υπήρχε ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ. Τώρα που δεν υπάρχει, διότι κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει να πάνε νόμισμα το κοπείο, μπορούμε να πάρουμε τους δύο παραπάνω βουλευτές που χρειαζόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, ναι, υπάρχει ο Λαβαζάνης, όμως αυτή είναι η διαφορά. Όμως για την παραφύσιν συνεργασία. Σε ό,τι αφορά την φράση άχρηστη του δημοσίου, ο κύριος Μημαράκης έχει δηλώσει, εξ όσων γνωρίζω, ότι δεν εννοούσε τους επαναπροσληφθέντες και ότι γενικώς δεν θέλει απολύσεις ούτε στο δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή απελευθέρωση απολύσεων. Αν τα εννοεί αυτά τα πράγματα, υπάρχουν, ανοίγει παράθυρο συνεργασίας, αν όχι κυβερνητικό, ενδεχομένως και σε ένα άλλο επίπεδο, με δεδομένο, κύριε Πρόεδρε, ότι πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μετά την αποχώρηση Λαφαζάνη, υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών αριστερό κομμάτι που έχει και δεύτερες σκέψεις για την υλοποίηση του μνημονίου? Το πρόβλημά μας με τον κύριο Μημαράκη και με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο ότι είπε άχρηστους του δημοσίου υπαλλήλους που επαναπροσλήφθηκαν, διότι ήταν μια διαδικασία η απόλυσή τους από την κυβέρνηση Σαμαρά αντισυνταγματική. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ριζικές διαφορές σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Στο μέγα θέμα του χρέους, όπου τον Νοέμβριο θα κληθούμε να πάμε στη μεγάλη και κρίσιμη διαπραγμάτευση. Το κόμμα του κ. Μημαράκη, ο κ. Σαμαράς, έλεγαν μέχρι χθες ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Πώς να πας να διαπραγματευτείς το χρέος, εάν είναι βιώσιμο? Θα σου πούνε, δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Στο μεγάλο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, εμείς δεν θέλουμε απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε να επανέλθουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Έχουμε ριζικές διαφορές, προγραμματικές, και γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε. Η κυρία Τρέμι, στον κύριο Μημαράκη. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και εσείς πρωθυπουργός, έχετε περιγράψει μια εθνική Ελλάδος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα που να μας πείσει ότι πραγματικά το εννοείτε και ότι το έχετε επεξεργαστεί ως σχέδιο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα αρχίσετε τηλέφωνα τη Δευτέρα το πρωί για να σχηματιστεί η Εθνική Ελλάδος, εκτός και αν στο μυαλό σας είναι να κυβερνήσετε με τα στελέχη της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που ήταν υπουργοί στην προηγούμενη φάση, με κάποιες, ας πούμε έτσι, προσθήκες από την κοινωνία και ενδεχομένως με το ποτάμι. Κυρία Τρέμι, από τον Γενάρη μέχρι σήμερα έχει αλλάξει η Ελλάδα, έχουν αλλάξει πολλά. Έχουμε αλλάξει και εμείς οι ίδιοι, γιατί έχουμε πιστεί ότι απαιτείται ακόμα περισσότερη συνεργασία, ένα σταθερό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μας βγάλει από την κρίση και να οδηγήσει τη χώρα, τουλάχιστον τον πρώτο δύσκολο χρόνο, με μια κοινή συνένεση και μια κοινή συμφωνία. Με τον κύριο Τσίπρα ζήτησα να έχουμε ένα κοινό προγραμματισμό στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Δέχεται, ας πούμε, ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις του μνημονίου που ο ίδιος υπέγραψε. Δέχεται ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημοσιονομική πολιτική που ο ίδιος εισηγήθηκε και υπέγραψε. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει, μετά την υπογραφή του μνημονίου, ως νέος μνημονιακός πλέον, να θέλει να δείξει ότι αυτά όλα τα οποία εισηγήθηκε δεν ήταν σωστά, ήταν επώδυνα και δεν θέλει και να τα εφαρμόσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα προσώπων κατά βάση. Είναι θέμα προγράμματος. Εάν συμφωνήσουμε, είτε έχουμε ανταλλάξει χαρακτηρισμούς είτε όχι, και έχουμε μια κοινή πορεία προγραμματική, μίνιμουμ, κρατώντας την αυτονομία μας, σαφώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Ποιος το είπε ότι μπορούμε να αφομοιώσει ο ένας τον άλλον? Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε όμως, γιατί οι Έλληνες απαιτούν αυτά τα χρόνια πλέον, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε, να έχουμε μια εθνική ομάδα, όχι μόνο στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και στην πορεία. Γιατί θα χαράξουμε ένα ολόκληρο νέο σχέδιο για το πώς θα πορευτεί η χώρα και ταυτόχρονα μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Η Εθνική Ελλάδας δεν μου είπατε τι θα είναι. Γιατί βεβαίως τα προγράμματα έχουν σημασία, αλλά τα υλοποιούν άνθρωποι. Και σας επαναλαμβάνω το ερώτημα, παρότι είχα σχεδιάσει να ρωτήσω κάτι άλλο, να μου πείτε εάν κατά βάση στο μυαλό σας έχετε να κυβερνήσετε με τα στελέχη τα οποία ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν πιστεύω να περιμένετε να σας πω ονόματα. Όχι. Και δεν νομίζω να έχετε την αίσθηση ότι θα πω ονόματα για να γράψουν αύριο ότι ο Μαϊμαράκης τρελάθηκε, την είδε πρωθυπουργός και άρχισε να κάνει και υπουργικό συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορώ να σας πω ότι πολλούς ικανούς και άξιους, ανεξαρτήτως πολιτικής καταβολής και προσέγγισης των ζητημάτων, είμαι προτιθειμένος να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί ακριβώς οφείλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ψυχολογικά θα θέλουν να στηρίξουν τέτοιες αποφάσεις, θα τις πιστεύουν και θα μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υλοποιηθούμε. Άρα μπορούμε και από τη σημερινή υπηρεσιακή κυβέρνηση και από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να προτείνουμε σε κάποιους να συμμετέχουν. Mm-hmm. Λοιπόν, παραμένουμε στην ίδια ενότητα, εσωτερική πολιτική, ο κ. Ρόιτερ, τον κ. Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα από την απάντησή σας στην κυρία Τρέμι ότι δεσμεύεστε εδώ σήμερα ότι αν είστε πρώτο κόμμα δεν θα πάει η χώρα σε εκλογές. Θα βρείτε τον τρόπο με συνεργασίες να έχουμε μια κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, ο κύριος Μημαράκης για σας είναι εκπρόσωπος της φθοράς, της διαπλοκής και των σκανδάλων. Δήλωσή σας. Ο κύριος Θοδωράκης, πρόεδρος ενός κόμματος το οποίο φτιάχτηκε κατ' εντολή συγκεκριμένων συμφερόντων. Κύριε Γεννηματά, πρόεδρος ενός κόμματος με βαρύδια και οι τρεις τους μαζί είναι η εθνική ομάδα της διαπλοκής, όπως έχετε πει. Άρα, ή όλα αυτά είναι λόγια προεκλογικά, λόγια ίσως τα οποία δεν πιστεύετε, ή για να φτιάξετε κυβέρνηση θα πάτε αγκαλιά με τη διαπλοκή. Κύριε Σρόεδρε, μην βιάζεστε. Ξέρω ότι είναι επιθυμία της ίδιας διαπλοκής να με πάρουν στην αγκαλιά τους, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού με σχέδιο, με πρόγραμμα. Έχουμε μπροστά μας 5 κρίσιμες μάχες. Βεβαίως υπάρχει συμφωνία, αλλά εμείς αφήσαμε ανοιχτή χαραμάδα σε αυτή τη συμφωνία τη μάχη που έχουμε για το χρέος. Τη μάχη που έχουμε για να μην περάσει η πρώτη κατοικία στα κοράκια των χρηματαγορών, να μην γίνουν πληστηριασμοί. Τη μάχη που έχουμε μπροστά μας για να διατηρήσουμε όσα συμφωνήθηκαν για το ταμείο, να μην ξεπουληθεί η δημόσια περιουσία. Τη μάχη για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτές τις μάχες θα τις δώσουμε με σχέδιο, με πρόγραμμα και με πολιτική θέση και στάση. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, ακριβώς επειδή κάποιοι βλέπουν ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με επιχειρήματα και θα είναι δεύτεροι στις εκλογές, προσπαθούν να εγκλωβίσουν προεξοφλώντας το αποτέλεσμα των εκλογών. Μην βιάζεστε, κύριε Σρόιτερ. Διότι σας θυμίζω ότι τα ίδια λέγανε κάποιοι και στο δημοψήφισμα, ότι είναι ίσα ίσα το ναι με το όχι, όμως το όχι βρέθηκε 24 μονάδες μπροστά. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή έχει δώσει δείγματα γραφής, επειδή 7 μήνες όχι μόνο διαπραγματεύτηκε, αλλά άφησε και δείγμα γραφής. Όλα τα μέτρα που πήραμε ήταν φιλολαϊκά, από τις 100 δόσεις ως τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση. Θα είναι πολύ κοντά στην απόλυτη πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Δεν κατάλαβα αν εξακολουθείτε να θεωρείτε τα τρία κόμματα κομμάτι της διαπλοκής. Θα παρακαλούσαμε να το διευκρινίσετε. Επίσης, στις τελευταίες μέρες ο κ. Μημαράκης κάνει λόγο για έναν βρώμικο πόλεμο λάσπης που δέχεται και καταγγείλει ευθέως ότι εσείς βρίσκεστε πίσω από αυτόν. Σας ρωτώ λοιπόν ανοιχτά για να το ξεκαθαρίσουμε, να ξεκαθαρίσετε και εσείς τη θέση σας, αν προσυπογράφετε τις καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή του στο θέμα των εξοπλιστικών. Ένα το κρατούμενο, από τα Ιωάννινα τον χαρακτηρίσατε εκπρόσωπο της διαπλοκής και των σκανδάλων. Επίσης σας ρωτώ ανοιχτά αν τον θεωρείτε έναν διαπλεκόμενο πολιτικό. Σε 30-40 δευτερόλεπτα είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλα αυτά. Θα σας πω όμως πολύ καθαρά. Ακούστε, ο καθένας έχει μια διαδρομή.
Και όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Το ζήτημα δεν είναι ο κύριος Μημαράκης, τον οποίο τον τιμώ ως πολιτικό αντίπαλο. Το ζήτημα είναι τι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί ένα κόμμα το οποίο 40 χρόνια τώρα κυβερνούσε τη χώρα. Και είχε τη δυνατότητα να κυβερνά και αυτοδύναμο. Φόρτωσε χρέη και λίματα. Τα τελευταία 5 χρόνια συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Και φόρτωσε στη χώρα, έριξε 25% το ΑΕΠ, φόρτωσε ανεργία, βάρη στον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα ένα σύστημα διαπλοκής που όλοι το γνωρίζουμε. Δεν έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μημαράκης είναι αποφασισμένο να συγκρουστεί με αυτό το σύστημα. Ο κ. Ρόιτερ με τον κ. Μημαράκη. Δεν επέμεινε από ό,τι κατάλαβα ο κ. Τσίπρας τη λέξη διαπλεκόμενος. Έχει όμως πει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, ότι είστε ένας εκπρόσωπος του παλαιού κατεστημένου. Είπε μάλιστα ότι μοιάζεται με πολιτευτή της δεκαετίας του 70, δεν ξέρω πώς το εννοεί. Η ουσία όμως είναι ότι είστε 26 χρόνια βουλευτής, έχετε διατελέσει υπουργός και πρόεδρος της Βουλής. Ήσασταν μέρος του πολιτικού μας συστήματος όταν γινόντουσαν τα χιλιάδες ρουσφέτια στο δημόσιο και προσλήψεις, όταν φορτανόταν η χώρα με δάνεια, όταν ψηφίζονταν οι νόμοι που χάρισαν. Τη χάρισαν σε πολιτικούς για σκάνδαλα. Βεβαίως ήσασταν μέρος του πολιτικού μας συστήματος όταν οι κυβερνήσεις χάιδευαν ψηφοφόρους και έδιναν συντάξεις στα 40. Τι καινούριο θα μας φέρετε ως πρωθυπουργός? Κύριε Ρόιτερ, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτά τα χρόνια έγιναν πάρα πολλά θετικά. Βεβαίως γίνανε και λάθη. Η χώρα όμως πήγε μπροστά. Εμείς είμαστε παράταξη που φέραμε το ένα σύνταγμα το οποίο ακόμα ισχύει. Είμαστε παράταξη που πέρασε ανέμακτα από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Νομιμοποιήσαμε όλα τα κόμματα και όλες τις πολιτικές εκφράσεις και απόψεις. Δώσαμε πλήρη ελευθερία σε όλους. Λοιπόν, τώρα μην μας κάνουν και μαθήματα περί διαπλοκής κάποιοι οι οποίοι εν τέλει δεν έφεραν ούτε ένα νομοσχέδιο ή δεν ψήφισαν ούτε ένα νομοσχέδιο για τη διαπλοκή. Εμείς είμαστε παράταξη που τα τελευταία χρόνια την απιστία των υπουργών από πλημέλημα την κάναμε κακούργημα. Είμαστε εκείνοι που νομοθετήσαμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης τραπεζών και εφοριών. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι ήραμε το τραπεζικό απόρριτο εφόσον υπάρχει καταγγελία φοροδιαφυγής. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι φέραμε και ενισχύσαμε με αρμοδιότητες τους οικονομικούς εισαγγελείς. Εμείς διασφαλίσαμε την ανεξαρτησία της λειτουργίας της γραμματείας εσόδων. Τι έκανε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός όλους αυτούς τους 6 μήνες? Μπορεί να μας πει ένα μέτρο το οποίο έφερε και χτύπησε τη διαπλοκή και τη διαφθορά? Και ταυτόχρονα να σας πω, το μόνο που έκανε ήταν να καταργήσει τη διάβγεια. Είναι να μην υπάρχουν τα έξοδα τα οποία κάνουν, να μην δημοσιοποιούνται, να μην δημοσιεύεται. Έφερε δήθεν στη Βουλή ένα νόμο για τα ΜΜΕ. Γιατί δεν τον πέρασε? Γιατί τον συζητάει 6 μήνες? Γιατί κατάλαβε ότι ήθελε να εκβιάζει δήθεν τη διαπλοκή και να αναφέρεται με μεγάλα πομπόδη λόγια στον ελληνικό λαό για να υφαρπάσει την ψήφο του. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι αναφέρθηκαν στα εξοπλιστικά αυτή την προεκλογική περίοδο το θεωρείτε ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Μιλώντας για χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, εσείς προσωπικά έχετε πει ότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει εργαστεί, δεν έχει κολλήσει ένσημα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχετε πει ότι δεν έχει κολλήσει ένσημα. Δεν ασχολούμαι με τον κύριο Τσίπρα. Έχετε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχει κολλήσει ένσημα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν πιστεύετε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει κολλήσει ένσημα δεν μπορεί να είναι καλός πρωθυπουργός. Και αυτό με δεδομένο ότι ο κ. Καραμαλής έχει εργαστεί μόλις 5 χρόνια στη ζωή του με βάση το βιογραφικό του και ο κ. Σαμαράς ήταν βουλευτής από τα 26. Εγώ δεν κατεβάζω το επίπεδο της συζήτησης αυτά. Δεν είπα ποτέ ότι δεν έχει κολλήσει ο κ. Τσίπρας. Το έχετε πει, μπορεί να σας πω. Μπορεί να μην έχει κολλήσει ο κ. Ρόιτερ. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει κολλήσει, δεν έχει κολλήσει. Εγώ πολιτικά το κρίνω. Στον Παπαδάκη, στον Αντένα. Εντάξει, εγώ έχω πει ότι έχω κολλήσει. Και ξέρετε ότι είμαι δικηγόρος, έχω κολλήσει τα ένσημά μου. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Είναι δικό του θέμα, ας το πει. Αν έχει κολλήσει, δεν έχει κολλήσει. Εμάς δεν το θέμα δεν έχει μας. Δεν έχει κολλήσει. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, κύριε Σουρίτσα. Ένας πολιτικός. Ωραία, τώρα κοιτάξτε. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα μας είναι ότι ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα δώσει 5 μάχες στην περίοδο αυτή που θα γίνει πρωθυπουργός. Σε αυτές τις 5 μάχες είμαστε κι εμείς παρόντες. Θέλουμε τις ίδιες να δώσουμε. Και τις έχουμε ήδη δώσει. Καμία κατοικία δεν έχει πάει σε πληστηριασμό. Θα παλέψουμε για τις απολύσεις και τις ομαδικές απολύσεις και για τα άλλα ζητήματα, επειδή τελείωσε ο χρόνος, είμαστε πλάι-πλάι. Μπορεί να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση η οποία δεν είναι παραφύση. Ζήτησα το λόγο. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση? Ήταν η συμπληρωματική ερώτηση πάνω. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, υπάρχει ερώτηση? Όχι, δεν είναι ερώτηση, είναι η παρέμβασή μου. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντάω μετά σε αυτό. Αν θέλετε, χρησιμοποιείτε τη δικιά σας. Θα εξαρτηθεί από το θέλετε εσείς. Α, ωραία, ναι. Κύριε Χαρίτο και κύριε Μημαράκη, σας άκουσα να απαριθμείτε τα πόσα σημαντικά έχει κάνει η παράταξή σας για να χτυπήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή και πόσα λίγα έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνησή μας τους 6 μήνες που διατηρήθηκε στην εξουσία. Θα ήθελα να θυμίσω ποια ήταν τα κόμματα σε αυτόν τον τόπο που έπαιρναν το 3% των μαύρων ταμείων της Siemens. Μήπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα ήθελα να θυμίσω ποιος τα κυβέρνησε όταν ο Χριστοφοράκος έφυγε από τη χώρα και βρέθηκε στη Γερμανία και σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση.
Θα ήθελα να θυμίσω για να ξέρει ο ελληνικός λαός. Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής ελέγχθηκαν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ελέγχθηκαν? Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Χθες βγήκε ο ίδιος ο Φαλσιανή, ο οποίος δημιούργησε, ανακάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο της φοροδιαφυγής, υπάλληλος της HBC, και είπε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε και άνοιξε δρόμους και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Ενώ εσείς, από ό,τι ξέρω, στις Βρυξέλλες πήγατε πρώτη φορά και είχατε μαζί σας το στενό συνεργάτη του κ. Σαμαρά, τον κ. Παπασταύρου, ο οποίος είναι στις λίστες Λαγκάρντ και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και έχετε λοιπόν βούληση. Έχετε λοιπόν βούληση να συγκρουστείτε με αυτό που ονομάζουμε εμείς διαπλοκή και όλος ο ελληνικός λαός του καταγγέλει, ναι ή όχι? Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο ήδη ο κύριος Μεϊμαράκης για να απαντήσει στην τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Κύριε Μεϊμαράκη. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας από τότε που υπέγραψε το μνημόνιο έχει πάθει αλλίωση χαρακτήρος. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι προεκλογικά θα έριχνε τόσο πολύ το επίπεδο του διαλόγου. Εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι τον εκτιμούσα κιόλας. Και όσο ήμουνα και πρόεδρος της Βουλής, είχαμε και καλή συνεννόηση και συνεργασία σε όλα. Αλλά βλέπω ότι τελευταία, ίσως επειδή βλέπει ότι χάνει, επειδή βλέπει ότι έχει γίνει μνημονιακός, επειδή ακούει τα μύρια όσα. Εγώ κάνω χρήση για το τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε ότι είστε μέχρι το μεδούλι διαπλεκόμενος. Θέλετε να κάνω χρήση για το τι λένε οι δικοί σας σύντροφοι που σας άφησαν? Κατηγορείτε εσείς εμένα, ναι, προσωπικά. Έχετε κανένα λόγο? Λοιπόν, εγώ σας επαναλαμβάνω, εμείς εισπράξαμε 35 εκατομμύρια από τη λίστα Λαγκάρντ. Εσείς μηδέν. Γιατί κυνηγάτε μόνο έναν, τον οποίο θεωρείτε κομματικό της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα προεκλογικά έτυχε να πάνε κάποιοι να δούνε πάλι τον κύριο Φαλτσάνη, ο οποίος είναι συνεργάτης επιπληρωμή των Ποντέμος. Μα τώρα σοβαρολογείτε, κύριε Τσίπρα? Είναι δυνατόν να παίζετε τόσο φτηνιάρικα παιχνίδια σε αυτές τις εκλογές που κρίνεται η χώρα, η τύχη της χώρας για τα επόμενα χρόνια? Ειλικρινά δεν σας αναγνωρίζω. Ωραία, υπογράψατε ένα μνημόνιο. Το φέρατε, το συζητήσαμε, το ψηφίσαμε. Πρέπει να χαλάσετε και τόσο και να υποβαθμίσετε το επίπεδο διαλόγου? Εγώ απλά να επισημάνω ότι καθυστέρησε λίγο να ξεκινήσει το χρονόμετρο στον κύριο Μεϊμαράκη. Ο χρόνος πάντως έτσι κι αλλιώς το έχετε παρατηρήσει σήμερα ότι από την πλευρά μου υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλοψυχία. Πάντως θεωρώ λογικό ότι ασχέτως των όρων που έχουν τεθεί από την διακομματική, από τη δικοματική μάλλον, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο παραπάνω χρόνο. Λοιπόν, είναι όλοι ευχαριστημένοι, κύριε Δημήτρη. Ο λόγος στην κυρία Χούκλη, η οποία απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα αλλάξω θέμα, όπως λέμε και στα δελτία ειδήσεων, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν ερχόμενος στην ΕΡΤ προλάβατε να δείτε ή σας πληροφόρησαν ότι πριν από μία ώρα στην είσοδο του Ραδιομεγάρου είχαν συγκεντρωθεί μεταλλορύχοι από τις Κουριές, ήρθαν να καταγγείλουν ότι για προεκλογικούς λόγους, για επικοινωνιακούς λόγους, κλείσατε μια επιχείρηση, αναστήλατε τη λειτουργία για την ακρίβεια μιας επιχείρησης που απασχολεί 2.000 εργαζόμενους. Ερωτώ ευθέως, τι θα κάνετε αν επιστρέψετε στην κυβέρνηση με τις Κουριές, γενικότερα τι θα κάνετε για να δημιουργήσετε νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας, να απομειώσετε την ανεργία και με τι ορίζοντα? Κυρία Χούκλη, το θέμα των σκουριών δεν είναι χθεσινό, ούτε σημερινό. Το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει ένας κάθετος διαχωρισμός στην τοπική κοινωνία. Υπάρχει μια επιχείρηση η οποία εκμεταλλεύεται τα μεταλλεύματα του ορεινού όγκου της Χαλκιδικής και προχωρά και σε εργασίες που αφορούν την εξόρυξη χρυσού. Η εξόρυξη χρυσού είναι παγκοσμίως γνωστό ότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, εκτός και αν τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις. Οι κάτοικοι στις περιοχές της Χαλκιδικής που βρίσκονται στις τουριστικές περιοχές έχουν ξεσηκωθεί εδώ και 2 χρόνια. Διαμαρτύρονται ότι μολύνεται το περιβάλλον, ότι μολύνεται η θάλασσα, ότι δεν μπορούν να έχουν τουρίστες. Και γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να εφαρμοστεί η νομιμότητα. Στον τόπο μας πρέπει να εφαρμόζεται η νομιμότητα. Θέλουμε επενδύσεις, αλλά θέλουμε οι επενδύσεις και οι επενδυτές να σέβονται τους νόμους, τους εργασιακούς και τους περιβαλλοντικούς. Αυτό που ζητήσαμε από την εταιρεία ήταν να κάνει μια εφαρμογή της μεθόδου προκειμένου να δούμε αν μολύνει ή δεν μολύνει το περιβάλλον. Ήταν συμβατική της υποχρέωση. Δεν το έπραξε και οδηγηθήκαμε στην αναστολή των εργασιών μόνο στο σκέλος που αφορά την εξόρυξη χρυσού. Εκβιαστικά η εταιρεία διέκοψε τις εργασίες σε όλο το φάσμα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Πράγμα το οποίο το κάνει για να μας εκβιάσει, βάλλοντας ασπίδα τους εργαζόμενους. Εμείς είμαστε και με τους εργαζόμενους, αλλά και με το περιβάλλον. Πάνω απ' όλα,
είμαστε με τους νόμους που πρέπει να τηρηθούν. Επομένως, να το συμπεριλάβετε στην δεύτερη απάντησή σας, εάν η εταιρεία συμμορφωθεί σε αυτό το οποίο ζητάτε εσείς, θα επαναλειτουργήσει, θα άρετε την άρση της, την αναστολή της λειτουργίας της. Και το δεύτερο και σημαντικότερο κατ' εμέ, πώς θα γίνει αυτή η επενδυτική επανεκκίνηση ώστε να έρθει η ανάπτυξη στον τόπο. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κινεί γη και ουρανό για να αυξήσει το βιομηχανικό ίχνος της, την βιομηχανική παραγωγή της. Η Ελλάδα είναι απούσα. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Κυρία Χούγκλη, προφανώς εμείς δεν είμαστε, σε σχέση με το θέμα της εταιρείας, εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε καμία διάθεση εκδίκησης. Αν διαπιστωθεί ότι οι δραστηριότητες δεν μολύνουν το περιβάλλον, θα προχωρήσει. Αν όμως διαπιστωθεί ότι μολύνουν το περιβάλλον, θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Το δεύτερο σκέλος και το πιο σημαντικό, για να έρθουν επενδύσεις, χρειάζεται σταθερότητα, πολιτική και δημοσιονομική, χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, χρειάζεται να χτυπήσουμε την γραφειοκρατία και χρειάζεται να σταματήσει στη χώρα μας να βασιλεύει η διαφθορά, διότι ένας επενδυτής για να έρθει ξέρει ότι χρειάζεται να λαδώσει κάτω από το τραπέζι. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις στο άμεσο μέλλον. Το ερώτημα είναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να μην μένουμε μόνο σε διαπιστώσεις και να γίνονται και πράξεις. Κύριε Μαϊμαράκη, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είχε αξία να επαναλάβω, να απευθύνω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να συγκρίνει θέσεις και προτάσεις. Χθες ερωτηθήκατε στη Θεσσαλονίκη και τις Κουριές, δώσατε την απάντηση. Αν θέλετε, μπορείτε να την επαναλάβετε. Αυτό που ρωτώ εσάς είναι, αν γίνετε αύριο πρωθυπουργός, αν ηγηθείτε μιας κυβέρνησης, τι θα κάνετε για να δημιουργήσετε πλήρεις θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, να υπάρξει επενδυτική επανεκκίνηση, να μπει η Ελλάδα στο κάδρο της παραγωγής, της εξωστρεφούς παραγωγής. Κυρία Χούγκλη, καταρχήν ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του, όποια επένδυση ήταν να έρθει, την έδιωχνε. Και έστελνε και μήνυμα να μην έρθουν άλλες επενδύσεις. Δεν προχώρησε τίποτα. Δεν προχώρησε η Κόσκο, δεν προχώρησαν τα περιφερειακά αεροδρόμια, δεν προχώρησε το θέμα στις Κουριές. Και δεν είναι ότι όλες αυτές οι επενδύσεις είχαν πρόβλημα νομικό. Άλλωστε το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε θετικά. Αφού αποφάσισε θετικά, γιατί κάνει αλακάρτ δεκτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας? Ξέρουμε όλοι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει μια πολύ μεγάλη περιβαλλοντολογική συνείδηση και έχει μπλοκάρει πάρα πολλά. Τώρα που λέει ναι, γιατί πρέπει να μπλοκάρει αυτή η επένδυση? Εγώ ως Πρωθυπουργός θα στείλω ένα μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να ξεμπλοκάρουμε όλα τα μεγάλα έργα. Προσέξτε, ακόμα και την Ιωνία Οδό, την Ολυμπία Οδό, και αυτά τα σταματήσανε. Εκεί τα σταματήσανε γιατί δεν είχαν λεφτά να βάλουν την ίδια συμμετοχή. Γιατί ακριβώς σκουπίσαν και τα ταμεία για να μπορέσουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις, διότι είχαν την εξυπνάδα να πούν το Φεβρουάριο ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε ρευστό, δεν θέλουμε ρευστό, την αξιοπρέπεια θέλουμε. Και δεν χρειάζεται κατά τη διάρκεια της τετράμινης παράτασης να έχουμε ρευστότητα. Και βέβαια σταμάτησαν όλα. Και τα μεγάλα έργα τα οποία δεν είχαν κανένα λόγο να σταματήσουν. Λοιπόν, εμείς θα απορροφήσουμε τους σπόρους του ΕΣΠΑ που κινδυνεύουμε και να χάσουμε, γιατί η κεντρική εξουσία δεν έχει ακόμα βάλει τις υπογραφές. Θα προχωρήσουμε τα μεγάλα έργα, θα προχωρήσουμε το αεροδρόμιο της Κουριές και την Κόσκο, που αυτές μπορούν να φέρουν νέες επενδύσεις και ζεστό χρήμα που μας περιμένει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Θα τρέξουμε από τη Δευτέρα, πιάνουμε δουλειά. Και σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, κύριε Πρόεδρε, το μνημόνιο που ψηφίσατε και εσείς ορίζει ρητά ότι μέσα στον Οκτώβριο θα πρέπει η κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, να επανεξετάσει τους κανόνες για τις ομαδικές απολύσεις και για τις συλλογικές συμβάσεις. Στο δημόσιο λέτε όχι απολύσεις. Στον ιδιωτικό τομέα τι λέτε? Πιστεύετε στην κινητικότητα, στην ευελιξία της εργασίας? Ως Πρωθυπουργός θα προστατεύσετε ή θα συνενέσετε στην περαιτέρω απορρίθμιση της προστασίας της εργασίας? Κυρία Χούγκλη, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο, αλλά στηρίξαμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Γιατί το μνημόνιο είχε όρους οι οποίοι αποτελούν το αποτέλεσμα της 17 ώρης και 7 μήνες συνεννόησης του κυρίου Τσίπρα με τους εταίρους. Άρα φέρνει την υπογραφή Τσίπρα Καμένου και μόνο. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να λιάνουμε αυτές τις γωνίες, τις οποίες δυστυχώς έφεραν. Και πιστεύω ότι αν οι εταίροι δουν ότι η χώρα νοικοκυρεύεται με έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα είναι δημοσιονομικά πειθαρχημένος και ξεμπλοκάρουμε και αυτά τα μεγάλα έργα, έχουμε στείλει ένα μήνυμα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ομαδικές απολύσεις εντωμεταξύ ποτέ δεν υπήρξαν για μας. Μόνο επί κύριο Τσίπρα ετέθησαν στο τραπέζι και τις υπέγραψε. Θέλω τον λόγο. Παρακαλώ, τον έχετε. Έχει ολοκληρώσει και τη συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Χούγκλη. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μημαράκη, δυστυχώς για σας, ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, έχουμε μνήμη. Όλοι έχουμε μνήμη. Και γνωρίζουμε, θυμόμαστε, ότι τα 5 τελευταία χρόνια στη χώρα υπήρξε μια τρομακτική αποεπένδυση. Τα 5 τελευταία χρόνια του
του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Μια τρομακτική αποεπένδυση 60%. Μιλάτε για την Κόσκο. Με την Κόσκο εμείς επαναδιαπραγματευτήκαμε και καταφέραμε να πάμε από το 67% που είχε δώσει ο κ. Σαμαράς, το 51% στους Κινέζους και στο υπόλοιπο να έχει το δημόσιο ένα πιο αυξημένο ποσοστό. Μιλάτε για την Ιόνια Οδό. Επαναδιαπραγματευτήκαμε με τους εργολάβους και καταφέραμε να πάρουμε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο, μειώνοντας την τιμή των διοδίων. Μιλάτε για τα αεροδρόμια. Μα τα αεροδρόμια, αν είχαμε προλάβει εμείς και είχαμε φέρει το νέο ταμείο και τα βάζαμε σε μια προοπτική αξιοποίησης για τα επόμενα 32 χρόνια, δεν θα ξεπουλάγαμε μπιρ παρά τώρα στο γερμανικό δημόσιο. Υπερασπίζεστε το γερμανικό δημόσιο, αυτό υπερασπίζεστε. Θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος Μημαράκης στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Μημαράκη. Ο κύριος Τσίπρας θα έχει μπερδέψει. Έχει ξεχάσει ότι το 2013-2014 υπήρχε στη χώρα πορεία προς την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η χώρα να μπει για πρώτη φορά στην αύξηση ΑΕΠ. Έχει ξεχάσει ότι εμείς φέραμε όλες αυτές τις επενδύσεις όταν ο ίδιος διαμαρτύρεται γιατί αυτές οι επενδύσεις ερχόντουσαν και ανοίγανε νέες θέσεις εργασίας. Κύριε Τσίπρα, είστε ο πρωθυπουργός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και κάνατε και το ρεκόρ μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να φτάσετε για πρώτη φορά στη χώρα τέτοιο μεγάλο αριθμό στην ανεργία. Μέσα σε ένα τρίμηνο. Μου λέτε μία θέση εργασίας την οποία φέρατε. Μία μόνο. Αυτό το εξάμηνο. Αντιθέτως, τις διώξατε όλες. Δεύτερον. Οι ομαδικές απολύσεις, κύριε Τσίπρα, δεν υπήρχαν στο μνημόνιο. Υπήρχε το Συμβούλιο Πράγματι, το οποίο θα μπορούσε να συζητήσει και είχε καταγραφεί. Εσείς βάλατε στο τραπέζι, εσείς, για τον ιδιωτικό τομέα τις ομαδικές απολύσεις, γιατί είναι γνωστό ότι ακούτε ιδιωτικό τομέα και σας πιάνει αλλεργία. Εμείς πράγματι προχωρήσαμε σε μείωση του δημόσιου τομέα και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, εγώ θέλω να επισημάνω. Πριν... και το τρίτο μου. Είναι το τελευταίο το οποίο έχετε. Παρακαλώ. Ας πάει και το παλιάβελο. Είναι ζωντανό. Λόγο και θα σου δίνω. Είναι ζωντανό ο διάλογο. Κύριε Μαράκη, πραγματικά χρησιμοποιείτε στοιχεία και νούμερα που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το πρώτο εξάμηνο τη δική μα διακυβέρνηση είχαμε ανάπτυξη 1,1%. Ενώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 είχαμε 0%. Μέσα στο πρώτο επτάμηνο της διακυβέρνησής μας είχαμε 186.000 νέες θέσεις εργασίας. Και πράγματι υπήρξε μια μικρή μείωση με τα capital controls, στα οποία εξωθήθηκε η χώρα. Σε ό,τι αφορά τις ομαδικές απολύσεις, ήταν στην πέμπτη αξιολόγηση και εσείς δεν είχατε φέρει καμία αντίρρηση στο lockout, στην κατάργηση της συνδικαλιστικής νομοθεσίας. Ξέρετε τι μου θυμίζετε, κύριε Μεμαράκη, το ανέκδοτο με τον μεθυσμένο που έχει πιει 3 μπουκάλια ουίσκι και μετά πίνει και ένα σφινάκι. Ξυπνάει την άλλη μέρα στο νοσοκομείο και λέει: αυτό το σφινάκι με κατέστρεψε. Εσείς 5 χρόνια τώρα δημιουργήσατε συνθήκες από επένδυσης και καταστροφής. Και για όλα αυτά με εμείς που κυβερνήσαμε 6 μήνες. Λοιπόν, η κουβέντα έχει αρχίσει να ανάβει, να αποκτά ενδιαφέρον. Ο κύριος Μεϊμαράκης ζήτησε την Τρίτη. Έχω ένα δυνατότητα που έχει να πω, αλλά δεν θα το πω για να πάρω το χρόνο μου. Θα του πω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας μάλλον τα έχει μπερδέψει. Ξέχασε ότι αποκεκτημένη ταχύτητα πράγματι το πρώτο τρίμηνο του 2015, το οποίο μετράει όμως και Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2014, είναι μέσα στην ανάπτυξη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά μπήκαν ακριβώς επειδή παρουσιάστηκε αυτή η ανάπτυξη. Δεύτερον, παρουσιάστηκε επενδυτής στα αεροδρόμια ακριβώς επειδή η χώρα πήγαινε καλά, είχε σταθεροποιηθεί και γνώριζαν ότι και ο τουρισμός θα αυξηθεί. Ενώ το 2013 που η κατάσταση δεν ήταν σταθερή, δεν παρουσιάστηκε και δεν έδωσε και τα εισοδήματα ποσών το οποίο θα περιμέναμε και θα θέλαμε. Κύριε Τσίπρα, παραμένετε ο Πρωθυπουργός που είχατε το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων κατά το τρίμηνο του καλοκαιριού. Δεν τώρα, όσο και να θέλετε εσείς να μας πείσετε ότι τα στοιχεία είναι διαφορετικά, σας διαψεύδουν, τα έχω εδώ. Αν θέλετε, θα σας τα δώσω. Οι άνεργοι το τρίμηνο αυτό που είναι και το καλοκαίρι, το οποίο εσείς διαλύσατε με το δημοψήφισμα και με τις εκλογές, μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Ανέβηκε ως προς τις αφίξεις, όμως ως προς τα χρήματα και τα εισόδηματα θα τα δούμε σε κανένα μήνα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της κουβέντας, έτσι όπως το έχουμε παρακολουθήσει. Υπήρχαν τρεις ακριβώς. Υπήρχαν τρεις κάρτες. Έχουν κάνει χρήση και των τριών κόκκινων καρτών εντός εισαγωγικών, των παρεμβάσεων δηλαδή επί των τοποθετήσεων και εσείς, κύριε Μαρέκη. Α, είναι, μετράει. Ακριβώς. Λοιπόν, συνέχεια στην κουβέντα, συνέχεια στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, η κυρία Ζαχαρέα απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Κ.
Κύριε Πρόεδρε, είναι πρώτον πυλών ένα πιο σκληρό ασφαλιστικό σύστημα με βάση το Μνημόνιο 3. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων θα επηρεαστούν, πόσο θα επιβαρυνθούν κατά τη γνώμη σας και επίσης αν έχει βάση η καταγγελία του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου ότι το Μνημόνιο 3 στη σελίδα 10-20 προβλέπει πως σταδιακά θα συνδεθεί η καταβολή της σύνδεξης με τα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλισμένου με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτή να φτάσει τα 360 ευρώ. Όχι κυρία Ζαχαρέα, δώσαμε μια πολύ σκληρή μάχη στο θέμα των συντάξεων. Σας θυμίζω ότι η επιμονή των δανειστών και στην πρόταση Juncker και πιο πριν είδα να εξοικονομήσουμε 2,5% του ΑΕΠ από μείωση συντάξεων. Και εμείς δώσαμε τη μάχη να διατηρηθούν οι συντάξεις. Δώσαμε τη μάχη και η όποια εξοικονόμηση πόρων δεν πηγαίνει στο χρέος, πηγαίνει για να στηριχτούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Βρήκαμε τα ισοδύναμα, αφήσαμε ανοιχτό να βρεθούν ισοδύναμα και θα βρούμε ισοδύναμα για να μην έχουμε τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Συνεπώς πρέπει να σας πω ότι το συνταξιοδοτικό είναι ένα θέμα το οποίο μας βασάνισε πάρα πολύ. Και ξέρετε γιατί? Δεν είναι μόνο διότι είναι κάτι που αφορά χιλιάδες ανθρώπους απόμαχους του μόχθους αυτή τη ζωή που πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αλλά γιατί πολλοί από αυτούς ζουν και τα παιδιά τους που είναι άντρακα. Όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το ασφαλιστικό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα. Είτε είχαμε συμφωνία, είτε δεν είχαμε συμφωνία. Και είναι μια βραδιφλεγής βόμβα, διότι η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με το PSI του κυρίου Βενιζέλου αφαίρεσε περίπου 25 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Κουρεύτηκαν το αμόλογα του ελληνικού δημοσίου, αποκαταστάθηκαν στις τράπεζες, δεν αποκαταστάθηκαν στα ταμεία. Ταυτόχρονα η μεγάλη ανεργία δημιούργησε έλλειμμα εσόδων στο ασφαλιστικό και αυτή τη στιγμή μια εκρηκτική πραγματικότητα. Έχουμε σχέδιο προκειμένου να πάμε σε μια μεταρρύθμιση που τους ασθενέστερους θα τους προστατεύσει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε τα ισοδύναμα αυτά στα οποία αναφερθήκατε, αν είσαστε έτοιμος. Παράλληλα, να σας ρωτήσω ότι οι βουλευτές με 2 τετραετίες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις σημερινές τιμές 900 ευρώ στο 65ο έτος της ηλικίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι κανένας Έλληνας με 8 χρόνια δουλειάς δεν βγαίνει στη σύνταξη. Θα ήθελα να μου πείτε αν σκέφτεστε να καταργήσετε ορισμένα από τα προνόμια του πολιτικού κόσμου γενικότερα. Κύριε Ζαχαρέα, ήμουνα εγώ αυτός που αμέσως μετά τη συμφωνία ζήτησα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και έφεραν πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, δεν πρόλαβε να ψηφιστεί, που έρει μια σειρά προνομίων. Βεβαίως και το συνταξιοδοτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, διότι σε μια εποχή που η κοινωνία περνάει δύσκολα, δεν μπορεί να υπάρχουν προνόμια και διαφορετική μεταχείριση για τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Και αυτό πρέπει να τελειώσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσουμε, παρά το ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε. Θα συμφωνήσουμε όμως ότι τα προνόμια του πολιτικού συστήματος πρέπει να τελειώσουν. Συνέχεια με τον κύριο Μημαράκη, κυρία Ζαχαρέ. Κύριε Πρόεδρε, όποια κυβέρνηση και αν εκλεγεί, θα κληθεί να εφαρμόσει κατά κύριο λόγο τις διατάξεις του Μνημονίου 3. Άρα τι διαφορετικό θα φέρει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση μιας κυβέρνησης με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν να διορθώσω στην προηγούμενη απάντηση. Καλά, εσείς μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά αν το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας, με εντυπωσιάζει. Οι βουλευτές που εξελέγησαν από αυτή τη Βουλή και μετά δεν παίρνουν σύνταξη. Έχει όχι, αυτό μιλάω παρικοπή. Για το τι συνέβαινε ναι, ναι. Μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Αλλά τον προηγούμενο χρόνο εμείς ως κυβέρνηση καταργήσαμε τη συνταξιοδότηση των βουλευτών με τα 2 χρόνια και όπως προβλέπετε από τις διατάξεις. Το δεύτερο που με ρωτήσατε ήταν ότι... Με δεδομένο ότι η όποια κυβέρνηση ναι. Θα εφαρμόσουν... Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς κυρία, προσπαθώ να συνεννοηθώ με τον κύριο Τσίπρα και θα έλεγα ότι έπρεπε να συνεννοηθούμε πριν τις εκλογές. Θα ήταν πολύ καλή μια επίσκεψη στην Κουμουνδούρου ή μια δική του στη Συγκρού. Να συνεννοηθούμε ποιες από αυτές μπορούμε. Ναι, όχι, η Συγκρού παραμένουμε. Ποιες από αυτές μπορούμε να εφαρμόσουμε, γιατί αυτός τις υπέγραψε. Αυτός τις εισηγήθηκε, αυτός τις ψήφισε. Εμείς την πορεία της χώρας στήριξαμε. Και μάλιστα μας είπε και στη Βουλή ότι αν δεν ψηφιστούν αυτά, η χώρα δεν θα μπορέσει να ανθέξει, δεν θα ζήσει. Και άντεξε με εμάς. Δεν άντεξε με αυτόν. Και τον άκουσα και προηγουμένως και είπε: 2 βουλευτές θέλουμε. Το είπε και χθες. Τι 2, επειδή πήγε κάτω από τους 120 πάει στις εκλογές, μας είπε. Άρα δεν θέλει 2, 32 θέλει. Για να μπορέσει να έχει τους 152. Ας του ευχηθώ εγώ να πάρει μόνο 2. Το ζητούμενο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή
ορκιστεί η κυβέρνηση τη Δευτέρα, όλοι μαζί πρέπει να πιάσουμε δουλειά. Όλοι μαζί μπορούμε να την πάμε την Ελλάδα μπροστά, εφαρμόζοντας τον πρώτο καιρό τους όρους του μνημονίου, ώστε να μπορέσουμε μετά να το διαπραγματευτούμε. Και από τους όρους, κυρίως τις αναδιαρθρώσεις, τις διαρθρώσεις οι οποίες απαιτούνται. Κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει λίγο κάτω από τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν έχει λοιπόν βάση η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ ότι γιατί θα μας βγάλουν από την κρίση εκείνοι που κατά κύριο λόγο μας οδήγησαν σε αυτήν? Κυρία Ζαχαρέα, δεν θέλω να προεκλογικά να μπαίνω σε τέτοιες αναλύσεις, αλλά θα σας πω το εξής. Τυχαίο είναι ότι τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 χρόνια γιατί δεν είναι πάλι καινούργιο κόμμα, απλώς τώρα ασχολούμαστε μαζί του. 20 χρόνια ήταν στο 3%. Γιατί? Γιατί η χώρα ήταν στην κανονικότητα και πήγαινε μπροστά. Γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μεγάλα ποσοστά? Ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε, εμπορεύτηκε τον πόνο, τη διαμαρτυρία, την αγωνία που πραγματικά διαχρονικά δημιουργήθηκε στους πολίτες. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ μεγάλος αυτός ο πόνος για να φτάσει να ψηφίσει αυτό το μόρφωμα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, εφόσον η χώρα μπει στην κανονικότητα, να υπάρξουν αυτά τα ποσοστά. Θα δείτε ότι οι πολίτες τώρα με ηρεμία, με ψήφο εμπιστοσύνης, θα βρουν τον δρόμο τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κυρία Κοσιόνη. Εγώ να σας πω ότι μέχρι στιγμής από το Twitter αυτά που αλλιεύω, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι εξακολουθεί να συγκεντρώνει τις συζητήσεις και τα βλέμματα και τα σχόλια όλων, είναι το κομμάτι της μεταξύ σας κουβέντας πριν με τις κόκκινες κάρτες. Αν θέλετε να τις αυξήσουμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία Κοσιόνη, παρακαλώ, στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι έχει ενδιαφέρον και σε όλους μας φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η αντιπαράθεση. Προσωπικά κανένα πρόβλημα. Ωραία. Αν συμφωνώ. Άρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Να τους ρωτήσουμε τότε μήπως για το ασφαλιστικό θα ήθελα να πούνε κάτι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, κύριε Πρόεδρε, μιας που αναφερθήκατε νωρίτερα και στα δείγματα γραφής της κυβέρνησής σας, θέλω να σας ζητήσω να απευθυνθείτε στον ελληνικό λαό και να του εξηγήσετε γιατί πρέπει να ξανακάνει αρχηγό. Να ξανακάνει πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, έναν αρχηγό που έχει παραδεχθεί δημόσια ότι σε κομβική σημασία ζητήματα έχει κάνει λάθος. Παραδεχθήκατε ότι είχατε αυταπάτες για τις ισορροπίες στην Ευρώπη. Παραδεχθήκατε ότι υποτιμήσατε την ισχύ του χρήματος. Ότι ο υπουργός σας των οικονομικών έχασε την αξιοπιστία του και δεν τον άκουγε κανείς με ό,τι βλάβη έφερε αυτό. Ότι εκτιμήσατε λάθος ότι δεν θα κλείσουν οι τράπεζες. Και προσθέτω εγώ, υποτιμήσατε και την ύπαρξη ενός σχεδίου Brexit. Παρότι το 2012 στην τότε κυβέρνηση του κύριου Βενιζέλου είχε παρουσιαστεί από τον κύριο Σόιμπλε. Αυτό το ψηφιδωτό λαθών δεν ήταν άλλωστε που μας οδήγησε και στο μνημόνιο το οποίο εσείς υποσχεθήκατε ότι θα ασκήσετε. Άρα γιατί να σας ξαναεμπιστευτεί ο πολίτης? Θα μου δώσω τόσο χρόνο πήρε κυρία Κοσιόνη για την πολλά τα ερωτήματα. Τώρα τι να κάνω, να σας το δώσω, δεν μπορώ να σας το δώσω. Κυρία Κοσιόνη, θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θέλει ένα πρωθυπουργό που να του λέει την αλήθεια και να παραδέχεται το λάθος όταν το κάνει. Δεν το έχω πει εγώ, ένας πολιτικός μας αντίπαλος το έχει πει, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι το άλλο όνομα των λαθών μας είναι εμπειρία. Και εγώ απέκτησα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εμπειρία συσσωρευμένη. Διότι βρέθηκα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή στο τιμόνι της χώρας και προσπάθησα από την πρώτη στιγμή να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου αυτός ο λαός να αποκτήσει το δίκιο του, να διεκδικήσουμε, να παλέψουμε, να ματώσουμε, ματώσαμε και βεβαίως όποιος επιχειρεί κάνει και σφάλματα. Ο μόνος ασφαλός αλάθητος είναι αυτός ο οποίος δεν επιχειρεί. Και εμείς επιχειρήσαμε, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, δεν πουλήσαμε τον αγώνα, δεν προδώσαμε κανέναν, βρεθήκαμε στη δύσκολη στιγμή, κερδίσαμε έδαφος για τη χώρα, βάλαμε το λαό στο προσκήνιο με τη διαδικασία του δημοψηφίσματος και είπα την αλήθεια πάλι στο λαό, δεν είπα βγαίνουμε από το ευρώ, είπα πάμε για να πάρουμε καλύτερη συμφωνία. Και φέραμε μια συμφωνία η οποία έχει προφανώς δυσκολίες, αλλά μας δίνει μια προοπτική, μια διέξοδο. Ανοίγει το δρόμο προς τη σταθερότητα και την ανάκαμψη. Και σε ό,τι αφορά την κρίσιμη στιγμή, το γεγονός ότι απέφυγα την παγίδα του Brexit και του κυρίου Σόιμπλε, θεωρώ ότι ήταν μια επιλογή εθνικής ευθύνης. Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε Πρόεδρε, θα περίμενε κανείς μια υπεύθυνη κυβέρνηση όλες αυτές τις δυσκολίες που λέτε ότι βρήκατε να τις είχε προβλέψει και να μην είχε αφήσει να δημιουργηθούν πάλι οι συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας ή εξόδου της χώρας μας από το ευρώ, οι οποίες τώρα εδώ που είμαστε νομίζω και εσείς μπορείτε να το παραδεχτείτε, όταν αναλάβατε την κυβέρνηση της χώρας δεν υπήρχαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει φτάσαμε σε αυτό το μνημόνιο και τώρα ζητάτε να σας ψηφίσει ο κόσμος για να το εφαρμόσετε. Και να εφαρμόσετε τελικά τι, κάτι που θεωρείτε καλό, όπως λέτε τελευταία, ή κάτι που θεωρείτε
προϊόν εκβιασμού, προϊόν πραξικοπήματος, είπαν κάποια στελέχη σας. Κάποιοι είπαν ότι ντρέπονται που το ψήφισαν. Πώς θα εφαρμόσετε λοιπόν κάτι με το οποίο διαφωνείτε? Πρέπει να πάρετε κι εσείς μια κόκκινη κάρτα για να μιλάτε παραπάνω. Ναι, μπορείτε να μου ρίξετε κόκκινη κάρτα, τη δέχομαι. Κύριε Κροσιόν, διαφωνώ μαζί σας στην εκτίμηση ότι οι συνθήκες της αστάθειας δεν υπήρχαν όταν αναλάβαμε. Λένε ότι παραλάβαμε γεμάτα ταμεία και πλέοντας μας. Στην πραγματικότητα παραλάβαμε έλλειμμα 0,4% και ταμεία άδεια. Και η πέμπτη αξιολόγηση ήταν στο τραπέζι. Και η πέμπτη αξιολόγηση εμπεριείχε όλα αυτά τα μέτρα και ακόμα πολύ χειρότερα. Και ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα. Διότι δεν ήθελαν να δώσουν νέα χρήματα. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο ήταν η επιστολιπτική γραμμή στήριξης. Διότι μόλις υπόθηκε αυτό, τα σπρέτς ανέβηκαν στο Θεό. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια αυτό. Όσο αφορά για το μέλλον, εμείς θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία στο σκέλος εκείνος που είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αρτιότερα, και θα παλέψουμε στα μεγάλα ζητήματα που είναι ανοιχτά προς όφελος των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η κυρία Κοσιόνη, τον κύριο Μεϊμαράκη, όσο πιο κοντά στα χρονικά περιθώρια μπορούμε. Με συγχωρείτε, κύριε Χαρή, θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής αυτή τη φορά. Κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχη ψηφίση και το ερώτημα προς εσάς, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει μέτρα και μεταρρυθμίσεις που ως κυβέρνηση είτε δεν ήθελε είτε δεν μπόρεσε να εφαρμόσει? Τους ίδιους ανθρώπους είχατε τότε, τους ίδιους ανθρώπους έχετε σήμερα. Και μάλιστα δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί το εξής. Πώς όταν ο Μεϊμαράκης δεν τολμά να διαταράξει τις ισορροπίες μέσα στο κόμμα του, θα τολμήσει αύριο μεθαύριο να συγκρουστεί με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις? Σας θυμίζω μόνο και κλείνω ότι με το γάλα κόντεψε να πέσει η κυβέρνησή σας τότε. Καταρχήν να σας πω ότι ο κ. Τσίπρας στην απάντηση του μας είπε ότι βρήκε άδεια ταμεία. Ψέματα. Διότι υπήρχαν τα χρήματα μέχρι το Φεβρουάριο, γι' αυτό και πήραμε τη δίμηνη παράταση που πριν την πάρουμε μας έλεγε μην δεσμεύσουμε τη χώρα για πολλούς μήνες. Αφού όμως, όπως λέει, βρήκε άδεια ταμεία, γιατί αφού ζήτησε την παράταση είπε δεν θέλουμε άλλο ρευστό? Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι δεν θέλουμε ρευστότητα, ενώ ήξερε και τώρα το λέει ότι είχε άδεια ταμεία? Αφού το ήξερε. Το δεύτερο, ο κύριος Βαρουφάκης σήμερα μας έχει ένα άρθρο εδώ το οποίο λέει ότι είχαμε συμφωνήσει. Με τον κύριο Τσίπρα δηλαδή, αφού είχαμε συζητήσει και με τους εξωθεσμικούς παράγοντες το Brexit, ώστε να τους πιέσουμε για να έρθουν οι εταίροι να μπορέσουν να τους ζητήσουμε να συνεννοηθούμε. Στην ερώτησή μου. Άρα είχαν συμφωνήσει, τα ήξερε. Ήξερε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Εις γνώση του κλείσανε και μάλιστα ο κύριος Βαρουφάκης τον κατηγορεί ότι έκανε πίσω. Εν πάση περιπτώσει το αντιπαρέρχομαι. Εγώ θέλω να σας πω, κυρία Κοσιόνη, ότι από τότε που εμείς παραδώσαμε την κυβέρνηση μέχρι σήμερα η ζωή των Ελλήνων έχει χειροτερέψει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και σας είπα, αλλάξαμε και εμείς. Διδαχθήκαμε από τα λάθη μας. Το θέμα για το γάλα, το οποίο λέτε, πράγματι ήταν πολύ σοβαρό. Και μάλιστα πάνω στις ευρωεκλογές. Και παραιτήθηκε και αναπληρωτής υπουργός. Και το πληρώσαμε. Από τότε ήταν ο κύριος Τσίπρας έτοιμος να αναλάβει από τις ευρωεκλογές. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι σήμερα με νέους ανθρώπους ικανούς, άξιους, θα συγκρουστούμε με τα συμφέροντα, με τη διαπλοκή και θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται. Και επειδή λέτε και ξαναλέτε, κύριε Μεϊμαράκη, ότι δεν υπόσχεστε τίποτα, μία υπόσχεση την έχετε δώσει. Και αυτή είναι προς τους αγρότες. Όχι, την έδωσα πριν προκηρυχθούν οι εκλογές στη Βουλή, όταν συζητείτε. Δεν ήταν προεκλογική. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Και όταν πήγατε και επισκεφθήκατε αγρότες στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, είπατε ότι δεν θα ακόμα περάσουν αυτά τα μέτρα. Στην ερώτηση και στην ερώτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ, Μαρέκη. Την έχετε δώσει, δεν την έχετε δώσει τελικά. Συγγνώμη. Την έχετε δώσει. Καταρχήν να σας πω κάτι. Να την ολοκληρώσω. Ας ολοκληρώσω λοιπόν την ερώτησή μου. Εγώ θεωρώ ότι έχετε δώσει μια υπόσχεση στους αγρότες. Αν είναι διαφορετικά, πείτε μας. Και σας ρωτώ λοιπόν. Πρώτον, επειδή πρέπει να βρεθούν ισοδύναμα, όπως ξέρουμε, για να αλλάξουν αυτά τα μέτρα που προτείνονται, ποιος θα πληρώσει για τους αγρότες? Λοιπόν. Και δεύτερον, γιατί στους αγρότες και όχι, ας πούμε, στους συνταξιούχους, που σας άκουσα χθες στη ΔΕΘ να λέτε ότι, α, παιδιά, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Κύριε Μεϊμαρή. Διότι εκεί ήδη έχει υπογραφεί. Ενώ το άλλο είναι υποσυζήτηση και θα έρθει να ψηφιστεί. Ο κύριος Τσίπρας με την υπογραφή του δέσμευσε το θέμα της σύνταξης για όλο το 16. Γι' αυτό ήμουν ξεκάθαρος. Ενώ στο αγροτικό πρέπει να έρθει νομοσχέδιο καινούριο, το οποίο θα έχει τις διαδικασίες που υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε ότι θα φέρει. Γι' αυτό σας είπα, έχει ουρές και πρέπει να συμμετέχει και πρέπει να έρθει να ψηφίσει. Ορίστε. Τα έσοδα δεν έχουν υπολογιστεί. Όχι, ένα λεπτό. Καταρχήν, εμείς δεν το έχουμε συντεχνιακά το ζήτημα.
Ο αγροτικός κόσμος απαιτείται να υπάρχει και να μπορεί να σταθεί. Η πρωτογενής παραγωγή είναι μεγάλη παραγωγή για την εθνική οικονομία. Άρα, αν θέλουμε ισχυρή Ελλάδα, θέλουμε ισχυρή περιφέρεια και για να έχουμε ισχυρή περιφέρεια απαιτείται να έχουμε ισχυρό πρωτογενή τομέα. Κατά συνέπεια, αυτά που έφερε δεσμεύτηκε επειδή διαλύουν τον πρωτογενή τομέα, γι' αυτό είπαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Από εκεί και πέρα θα τα παλέψουμε, θα τα συζητήσουμε. Εγώ δεν είπαμε ένα άρθρο, τα ασκήσουμε. Μάλιστα, λοιπόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Μημαράκη, ευχαριστούμε την κυρία Κοσιόνη. Εγώ να ζητήσω απλά, είμαι ευέλικτος ό,τι αφορά το χρόνο σχετικά με τις ερωτήσεις. Μην παρεμβαίνουμε και επάνω στους πολιτικούς αρχηγούς, μην το κάνουμε εκπομπή. Ας κρατήσουμε τον τίτλο «Πιλωτική αναμέτρηση». Ο κύριος Γιομπαζολιάς απευθύνεται στον κύριο Τσίπρα. Πάντως αυτά τα είπα προεκλογικά στη Βουλή. Και μετά παρενέβηνε εγώ, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Γιομπαζολιάς. Εγώ νομίζω ότι δίνοντας ενάψματα εμείς, το καλύτερο είναι να συζητούν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους. Κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, και ο χρόνος σας ξεκινάει. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Τρεις-τέσσερις φορές ανακεφαλαιοποιήθηκαν και ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες. Και με τους προηγούμενους και με εσάς τώρα. Σημαίνει αυτό ότι πολίτες πρακτικά και επιχειρήσεις αποπληρώνουν κάθε τόσο με πολλά δις τα δάνεια που οι ίδιοι έχουν πάρει. Αλλά εξακολουθούν να τα χρωστούν και μάλιστα με ίδιους όρους, αν και με περιορισμένες δυνατότητες. Γιατί δεν προωθείτε ή αν προτίθεστε, πέστε το μας, μια συσάχθεια στο κεφάλαιο και τις δόσεις όλων των δανείων για να ανακουφιστούν οι πολίτες και να ανασάνει η αγορά. Το έχετε τάξει και αυτό, δεν είναι έτσι? Κύριε Τσίπρα. Κύριε Βοζολιά, 10 δευτερόλεπτα να απαντήσω στον κύριο Μημαράκη, ο οποίος φαίνεται το τελευταίο καιρό διαβάζει κρυφά Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου. Όχι, είναι άρθρο. Ο οποίος μας είπε σήμερα ότι είχα συμφωνήσει, λέει, και είχα σχεδιάσει να οδηγηθούμε στα capital controls. Γιατί ήθελα τον Brexit. Και όταν πήρα το 62%, όταν όλοι μου λέγατε ότι θέλω να βγάλω την κάρτα από το ευρώ, όταν πήρα το 62% και είχα κάθε δικαίωμα να το κάνω, γιατί δεν το έκανα. Γιατί δεν το έκανα, κύριε Μημαράκη. Μετά γιατί δεν το έκανα. Να σας απαντήσω εγώ, τα επιχειρήματά σας δεν έχουν καμία βάση. Καμία βάση. Και πράγματι, αλλά εν πάση περιπτώσει, να απαντήσω στο ερώτημα του κύριου Γιομπαζολιά, γιατί είναι πολύ κέριο το ερώτημα που αφορά θέσατε. Αφορά όλο τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιομπαζολιά, έγινε ανακεφαλαιοποίηση από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ των τραπεζών και το μόνο που καλύφθηκαν ήταν οι ανάγκες τραπεζικές, αλλά όχι τα κόκκινα δάνεια. Και δεν υπάρχει ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης τώρα 25 δις επειδή κλείσανε οι τράπεζες με το capital controls για λίγες μέρες. Η ανάγκη αυτή υπήρχε από πριν. Και υπήρχε από πριν διότι δεν επαρκούσαν τα χρήματα, αλλά δεν έγιναν και κινήσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, της λύσης μάλλον, αυτού του κέριου προβλήματος. Εμείς καταρχάς ελαφρύναμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με τις 100 δόσεις. Αλλά το θέμα των δανείων είναι κρίσιμο. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι η ανοιχτή μάχη που θα δώσουμε, ώστε με τα 25 δις που εξασφαλίσαμε και εξασφαλίζονται οι καταθέσεις να υπάρξει και επίλυση του συντήματος αυτού μέσα από ένα ξεκαθάρισμα των κόκκινων δανείων και ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ελπίζω να το καταφέρετε. Δεν καταλαβαίνω να πρόκειται περί συσάχθειας όπως λέγατε, αλλά τέλος πάντων. Ένα είδος συσάχθειας. Ένα είδος. Λέτε. Ωραία, θα το δούμε. Εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, όπως θέλουμε. Λίγη αυστηρότητα από τους πολίτες. Σας καταλογίζουν ότι τάξατε πολλά, αλλά κάνατε λίγα καλά και αρκετά άσχημα με αποκορύφωμα το νέο μνημόνιο. Είστε νέος άνθρωπος και πολιτικός με προοπτική. Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε και μία συγγνώμη από τους πολίτες, όπως και ο κύριος Μαϊμαράκης βεβαίως για τα δικά του, για τα λάθη σας τα οποία και σήμερα μόλις προηγουμένως συνομολογήσατε? Κύριε Μπαζολιά, νομίζω δεν υπάρχει άλλος πολιτικός σε αυτόν τον τόπο που με τόση μεγάλη ειλικρίνεια να έχει παραδεχτεί λάθη, ακόμα και σε προεκλογική περίοδο. Όμως είναι ώρα να σταματήσουμε πια την παρελθοντολογία και τη λαθολογία. Διότι εγώ αισθάνομαι για όλα όσα πράξαμε, που ήταν πολλά, περήφανος, διότι δώσαμε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να πάρει ανάταση αξιοπρέπειας και περηφάνειας με τη διαπραγμάτευση και ταυτόχρονα στο εσωτερικό της χώρας όλες μας οι νομοθετικές παρεμβάσεις ήταν σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. 100 δόσεις, ανθρωπιστική κρίση, το άνοιγμα της ΕΡΤ, το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, όλες μα όλες. Η αποκατάσταση των απολυμένων, το μνημόνιο, το οποίο αναφέρεστε, ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση κάναμε ένα συμβιβασμό αναγκαίο, αλλά κερδίσαμε έδαφος.
Και αυτό το έδαφος τώρα δεν πρέπει να το χάσουμε. Ο κύριος Γιομπαζολιάς, τον κύριο Μαϊμαράκη απευθύνεται. Δεν έφερε μόνο τα καλά το μνημόνιο και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, όπως και οι δικές σας προηγουμένως. Έφερε και φόρους. Έχουμε πετσοκομμένους, απευθύνουμε σε εσάς κύριε Πρόεδρε τώρα. Έχουμε μείωση συντάξεων πάλι μπροστά μας. Πετσοκομμένους μισθούς, βροχή φόρων και σε λίγο η κεραμίδα του έμφυα. Θα το επαναλάβω και να με συγχωρήσετε. Εκτός από τις πανάκριβες εκτάσεις της Μυκόνου και τις βιλάρες πολιτικών και άλλων μεγαλόσχημων που πληρώνουν 1 ευρώ το στρέμμα. Αυτά ψηφίσατε όλοι μαζί και αυτά κάνατε τόσα χρόνια και εσείς κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε λοιπόν να δεσμευτείτε ότι θα βάλετε τους ζάπλουντους επιτέλους να πληρώσουν κάτι που μπορεί να απαλλάξει από τον έμφυα όλα τα ακίνητα αξίας κάτω των 30.000 ευρώ. Κύριε Γιομπαζολιά, καταρχήν να σας πω, επειδή άκουσα προηγουμένως τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν είναι αναδιάβασα τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αυτό θαυμάζει τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη και αναφέρεται συνεχώς σε αυτούς γιατί τους διαβάζει. Εγώ άκουσα τον ίδιο στη Βουλή που μας είπε ότι έδωσε εντολή στον κύριο Βαρουφάκη να εξετάσει το άλλο ενδεχόμενο και ότι συμφώνησε. Ο ίδιος τα είπε. Mm-hmm. Και εγώ του απήντησα τότε ότι πράγματι οι υπουργοί πρέπει να εξετάζουν και τα άλλα ενδεχόμενα, αλλά με τους θεσμικούς. Όχι με τους ξένους εκπροσώπους των ΦΑΝΤΣ και δεν θα πρέπει να συμφωνεί και μετά να τους αδειάζει, διότι μόλις αδειάσεις έναν υπουργό σου γίνεσαι όμοιρος όλων αυτών. Και εγώ δεν είδα τον κύριο Τσίπρα να αντιδρά σε αυτά όπως αντιδρά σε κάποια άλλα. Γιατί τον κρατάει, έχουν συμφωνήσει σε τίποτα. Αυτά πρέπει να απαντήσει και αυτά περιμένει ο ελληνικός λαός. Ως προς τον ένφια. Εμείς, κύριε Γιομπαζολιά, είχαμε πει αντιθέτως από τον κύριο Τσίπρα που μας έλεγε ότι θα τον καταργήσει πλήρως, ότι θα εξορθολογήσουμε τον ένφια, ότι πράγματι είχε αδικίες, ότι έπρεπε να έρθουν οι εμπορικές αξίες με τις αντικειμενικές και ότι έπρεπε, όπως είπατε κι εσείς, να φορολογηθούν πολύ περισσότερα κάποιες πολύ μεγάλες εκτάσεις, βίλες κτλ. Στα νησιά τα οποία αναφέρατε. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό και είχαμε καταθέσει και την πρόταση. Προέκυψαν οι εκλογές. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, είχε πει ότι θα τις καταργήσει. Όχι μόνο τον κατάργησε, τον εφήρμοσε. Και ενώ είχε πει ότι θα καταργήσει τον έμφυα, εδώ μας παίρνει και τα κλειδιά τώρα, μας παίρνει και τα σπίτια στο τέλος. Με αυτά τα οποία έχει βάλει σε φόρους για την κατοικία και για την ιδιοκτησία. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε που προκαλώ με τις φτωχές ερωτήσεις μου μια ωραία αντιπαράθεση περαιτέρω μεταξύ σας. Πέστε μου σας παρακαλώ, επειδή ακούμε πολλά για τα ισοδύναμα. Έχει γίνει σχεδόν των γηπέδων λέξη. Ισοδύναμα, ισοδύναμα, ισοδύναμα. Απέναντι στα βαριά του μνημονίου. Μπορείτε να μας πείτε εσείς, μετά θα ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα, έστω ένα που έχετε στο μυαλό σας με το οποίο θα ανακουφιστεί ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό, φορολογικό και εργασιακό μεσαίωνα που απειλεί τους πάντες. Κύριε Γιομπαζολιά, εγώ είμαι από αυτούς που δεν πρόκειται να σας πω ψέματα, γιατί θα κληθώ τη Δευτέρα να τα υλοποιήσω και θέλω να σας ξανακοιτάω στα μάτια από τη Δευτέρα και θα σας κοιτάω. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι στο πρώτο εξάμηνο αμέσως, με το ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων έργων και από το πλην 1 πλην 1,5 ύφεση που προβλέπει το μνημόνιο, εάν εμείς πάμε στο 0 ή στο συν κάτι, να ξέρετε ότι θα. Πόροι οι οποίοι θα αποδεσμευτούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας θυμίζω λοιπόν ότι το 2014 εμείς δώσαμε 500 εκατομμύρια για κοινωνική πολιτική από το πλεώνασμα, ενώ ο κ. Τσίπρας έδωσε 200 εκατομμύρια από το έλλειμμα. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει το πλεώνασμα, να είστε σίγουροι ότι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί όπως πρέπει για τη μείωση των φόρων, που είναι και ο τελικός μας στόχος. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των ερωτήσεων από τους συναδέλφους προς τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Να θυμίσω εγώ ότι ο κύκλος αυτός ήταν η εσωτερική πολιτική. Θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ενότητα, το δεύτερο κύκλο μάλλον, όπου είναι η εξωτερική πολιτική. Πριν από αυτό να σας πω μια καινοτομία, κάτι διαφορετικό, το οποίο ήδη το έχετε παρατηρήσει απόψε, είναι ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη τηλεοπτική αναμέτρηση, απόψε βλέπετε και τους δύο αρχηγούς, την ώρα που μιλά ο ένας, βλέπετε και τον άλλο να τον ακούει, να αντιδρά ή οτιδήποτε συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Περνάμε λοιπόν στην εξωτερική πολιτική. Από εδώ και πέρα να σας πω ότι και ενημερώνω τους κυρίους αρχηγούς ότι έχετε ξανά από τρεις κάρτες για να τοποθετηθείτε, να απευθυνθείτε απέναντι στον αντίπαλό σας. Ο λόγος και πάλι στην κυρία Τρέμη. Εξωτερική πολιτική, εθνικά θέματα, προσφυγικό, ευρωπαϊκά θέματα. Απευθύνεστε στον κύριο Μαϊμαράκη αντίθετα από την προηγούμενη φορά.
Κύριε Πρόεδρε, το μήνυμα από την Ευρώπη είναι σαφές και θα έλεγα και μονότονο. Μας λέει δηλαδή με δύο κουβέντες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, ότι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει σε σχέση με το μνημόνιο. Σας άκουσα να λέτε πριν ότι εσείς θα επιχειρήσετε να λιάνετε κάποιες πλευρές. Με συγχωρείτε, θα ήθελα να γίνετε πιο σαφείς. Τι ακριβώς θα λιάνετε και με ποιο τρόπο, δηλαδή αγρότες, 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Σας ρώτησε και ο κ. Γιοπεζουλιάς, ποια είναι τα εισοδήματα μας. Είναι νέοι φόροι και εναντίον ποιον. Είναι περικοπές και απολύσεις, γιατί στο δημόσιο το μεγάλο κόστος είναι μισθοί συντάξεις. Όλα τα άλλα τα έχουμε συρρυκνώσει. Εκτός και αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να ακινητοποιηθούν και τα υπόλοιπα περιπολικά και τα υπόλοιπα πυροσβεστικά και να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και να πληρώνουμε στα δημόσια και να πληρώνουμε, τα πληρώνουμε τα πάντα από την τσέπη μας. Κατανοητή. Ο λόγος στον κύριο Μημαρέκη. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Παρακαλώ. Το χρόνο. Δεν έχω έναν λόγο. Λοιπόν, να πάμε το χρονόμετρο ξανά και απαντά ο κύριος Μημαρέκης. Κυρία Δρέμη, χαίρομαι που με βάση την εξωτερική πολιτική με ρωτάτε πάλι για την οικονομία. Να σας πω ότι από μένα θα ακούτε μόνο αλήθειες και θα λέω αλήθειες. Λοιπόν, σας απαντώ. Δεν υποσχέθηκα τίποτα και δεν θα λιάνουμε τίποτα εάν τον πρώτο χρόνο ειδικά δεν προσπαθήσουμε και δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αρκετά από αυτά που αναφέρονται στο μνημόνιο. Τι αναφέρει το μνημόνιο ως πρώτο σκέλος, μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι δεν μπορεί να τις κάνει και όσες εμείς προχωρήσαμε τις σταμάτησε. Εμείς είμαστε εκείνοι που τις είχαμε ξεκινήσει και που τις πιστεύουμε και μπορούμε να τις κάνουμε. Δεύτερον, τι αναφέρει το μνημόνιο, τους στόχους τους φορολογικούς. Άρα λοιπόν το πώς θα πιάσουμε αυτούς τους στόχους είναι εθνική πολιτική. Εάν λοιπόν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό, ξεμπλοκάρουμε τα μεγάλα έργα, να είστε σίγουροι από τη στιγμή που θα επιχειρήσουμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο και θα παρουσιάσουμε και το έργο ανάπτυξης της χώρας, από τότε και μετά πηγαίνοντας στην Ευρώπη θα μπορέσουμε, αφού έχουμε εκπέμψει το μήνυμα 7 μήνου, 8 μήνου, να συζητήσουμε μαζί τους. Η Ευρώπη δεν θέλει να μας σκοτώσει. Αυτό το λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτός λέει ότι έχει όλους αυτούς εκεί με τα γαμψά νύχια και το Σόιμπλε και τη Μέρκελ που τώρα έχει γίνει και κολλητός και τον διάβασα πάλι, μας το φορτώνει σε εμάς. Η Ευρώπη θέλει να υπάρχει Ελλάδα. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει. Η Ευρώπη έχει πάει σε ποσοτική χαλάρωση. Η Ευρώπη συζητά πόσοι φορολογικοί συντελεστές θα είναι ενιαίες όλες τις χώρες. Η Ευρώπη θέλει να ανταγωνιζόμαστε τις άλλες οικονομίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα έχει καταλάβει αυτά και νομίζει ότι η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω. Η Ευρώπη μας έχει φορέσει και ένα καπέλο. Δηλαδή, μόνο το δίμηνο, αν θέλετε, Ιουλίου-Αυγούστου. Η φορολογική επιβάρυνση είναι 3,5 δις και αθρηστικά είναι κοντά, αν στην υπολογική είναι κοντά στα 12 δις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο κόσμος περιμένει από εσάς να ακούει και από εσάς και από τον κύριο Τσίπρα να ακούσει τι θα γίνει από Δευτέρας με τον έμφυα. Έτσι, το καπέλο της διετίας. Υπάρχει πιθανότητα για αλλαγές και ποιες. Πώς θα ανταποκριθούν, αν μπαίνετε στον κόπο τους οι φορολογούμενοι, στα δυσβάστακτα φάρη που φέρνει η αναδρομική αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Ολοφέρω, δηλαδή, αυτά περιμένει ο κόσμος. Κύριε Αντρέμη, εγώ λοιπόν σας απαντώ ξεκάθαρα. Όπως είπατε, το μήνυμα από την Ευρώπη είχε έρθει. Αυτά υπεγράφησαν πριν ένα μήνα. Αυτά θέλει να γλιτώσει. Γι' αυτό φεύγει, γι' αυτό δραπετεύει. Γι' αυτό θέλει να μην μετέχει ούτε στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον θα είναι δεύτερο κόμμα. Για να μην αναλάβει ευθύνες γι' αυτό. Είμαι έτοιμος να τις αναλάβουμε. Είμαι έτοιμος με όλους αυτούς τους ικανούς και άξιους και αποφασισμένους να προχωρήσουμε για ένα εξάμηνο. Δεν υπόσχομαι λοιπόν τίποτα για αυτό το εξάμηνο. Ούτε για τους αγρότες. Να... Ούτε για τίποτα. Ορίστε. Ούτε για τους αγρότες. Ω, περιμένετε. Άπα. Για τους αγρότες ήταν προεκλογικό και δεν έχει ψηφιστεί. Είπα, δεν υπόσχομαι τίποτα για αυτά που έχει ψηφιστεί. Αυτά όλα που λέτε τώρα έχουν ψηφιστεί. Στο μνημόνιο ξέρετε ποιες είναι υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολλές για την παιδεία και πάρα πολλές για την υγεία που πρέπει να ψηφιστούν. Αυτά όλα που μας λέει τα ψήφισε. Όλα τα δημοσιονομικά έχουν ψηφιστεί. Εκτός από τους αγρότες που αναφέρετε και κάποια ακόμα. Τα υπόλοιπα των 5,5-7 δις έχουν ψηφιστεί. Κύριε Τρέμη, στον κύριο Τσίπρα. Να κάνω μια παρέμβαση. Ναι, βεβαίως. Ναι, όχι, συγγνώμη, δεν είμαι εγώ. Θα κάνετε μια παρέμβαση. Απλώς επειδή ήταν η σειρά μου παρασύρθηκα, ζητώ συγγνώμη. Και θα έχω το δικαίωμα απάντηση. Έχετε τρεις κάρτες ξανά. Ωραία, 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 ωραία. Παρακαλώ, κύριε Τσίπρα. Κύριε Μαράκη, σας άκουσα να μιλάτε για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να μεταφέρω και την εμπειρία μου. Η Ευρώπη πράγματι είναι ένα πεδίο πάλης. Πολιτικής πάλης, ταξικής ενδεχομένως. Ξέρετε, κύριε Μαράκη, στην Ευρώπη υπάρχουν πολιτικά στρατόπεδα. Και το πολιτικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκετε εσείς
είναι το στρατόπεδο της δεξιάς, της ευρωπαϊκής δεξιάς, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου την ηγεμονία έχει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε. Αυτή είναι η σύμμαχή σας. Και στη μάχη που δώσαμε 6 μήνες τώρα για να κερδίσουμε περισσότερα για τον ελληνικό λαό, αυτοί οι οποίοι μας υποστηρίξανε ήταν η Ευρωπαϊκή Αριστερά, οι Ευρωπαίοι Πράσινοι και πολύ μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Εσείς πηγαίνετε χέρι-χέρι με τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ. Και βεβαίως στα μεγάλα μέτωπα που έχουμε μπροστά μας, με εξέχον το ζήτημα του χρέους, είχατε την άποψη που είχε ακριβώς η κυρία Μέρκελ ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Και όταν έβαλα εγώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ζήτημα ότι η μεγαλύτερη στιγμή αλληλεγγύης της Ευρώπης ήταν όταν για τη Γερμανία και εμείς και όλοι οι άλλοι διαγράψαμε χρέος, όλοι χειροκροτήσανε εκτός από τους βουλευτές του κόμματος στο οποίο ανήκετε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστούμε κύριε Τσίπρα. Παρακαλώ. Θέλετε να παρέμβετε? Ναι, βεβαίως. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, σας είπα, από τότε που υπέγραψε το μνημόνιο έχει πάθει μετάλλαξη. Ούτε θυμάται, ούτε καταλαβαίνει, είναι νεομνημονιακός και προσπαθεί να βρίσκει δικαιολογίες οι οποίες δεν στέκουν. Τι θα πει ότι σας στήριξε ή δεν σας στήριξε ο Σόιμπλε ή η Μέρκελ ή σας πίεσε ή δεν σας πίεσε? Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είστε ορομίστειος. Μας λέτε 17 ώρες, μας έχετε ζαλίσει. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται από το αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα φέρατε? Τι μας φέρατε εδώ και τι υπογράψατε? Σκεφτήκατε αλήθεια τι υπογράψατε και πώς καταδικάσατε αυτόν τον ελληνικό λαό? Ας μην το υπογράφατε στο κάτω-κάτω. Ας πηγαίναμε για εκλογές αντί για δημοψήφισμα. Τώρα γιατί πάτε στις εκλογές? Ακόμα δεν έχετε εξηγήσει τον ελληνικό λαό. Θέλετε εντολή για ποιο πράγμα? Για να εφαρμόσετε το μνημόνιο που υπογράψατε? Μα ο λαός σας είπε όχι στο δημοψήφισμα. Εσείς το μεταφράσατε ναι, ήρθατε μια χαρά και τώρα μας λέτε ξανά εκλογές. Και να ξέρετε και να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα μας ξαναπάει σε εκλογές. Γιατί το κείμενο των 53 αναφέρει ότι δεν θα ψηφίσει εφαρμοστικούς νόμους του μνημονίου. Κατά συνέπεια, η αστάθεια είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαϊμαράκη. Ο λόγος στην κυρία Τρέμη. Πριν ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, να πω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων από τον κύριο Τσίπρα και στη συμπληρωματική ερώτηση που θα του δώσετε, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο προαναφέραμε θα είναι ολιγόλεπτο, θα είναι 3 λεπτών, και θα επανέλθουμε στη συνέχεια με τη συνέχεια των ερωτήσεων των συναδέλφων προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο λόγος στην κυρία Τρέμη. Κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση που έχει και ανθρώπινη διάσταση, αλλά νομίζω έχει και σοβαρό πολιτικό περιεχόμενο. Τον Ιανουάριο είπατε ότι θα σκίσετε το μνημόνιο και θα είναι μέρα μεσημέρι. Ότι θα προκαλέσετε ευρωπαϊκή διάσκεψη για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ότι θα τερματιστεί λιτότητα, ότι οι αγορές θα χορεύουν πεντοζάλι και ότι η Μέρκελ θα υποχωρήσει διότι θα φοβηθεί τις συνέπειες του Brexit για την Ευρωζώνη. Όλα αυτά διαψεύστηκαν. Το κόμμα σας διχάστηκε, ο κόσμος μπορεί να απογοητεύτηκε και νομίζω ότι μπορεί να απογοητευτήκατε και εσείς σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είχατε ένα μεγάλο όραμα το οποίο δεν μπορέσατε να το υλοποιήσετε. Τώρα λοιπόν, γιατί θέλετε να κυβερνήσετε? Για να εφαρμόσετε ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ είναι σχεδόν δεδομένο και μη διαπραγματεύσιμο σε μια Ευρώπη που από ό,τι φάνηκε δεν αλλάζει ή δεν αλλάζει τουλάχιστον άμεσα? Κύριε Τσίπρα. Καταρχάς, κυρία Τρέμη, αντιπαρέρχομαι τις κατηγορίες του κύριου Μαϊμαράκη και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατηγορία του ορομίστιου μετά το αυτοφοράκιο που είπε πριν από λίγες μέρες. Και θα πω ότι δεν μετράει με το χρόνο, μετράει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον ελληνικό λαό το συνέστημα που δημιούργησε αυτή η μάχη που δώσαμε επί 7 μήνες και το γεγονός ότι διεκδικήσαμε το δίκαιο του ελληνικού λαού. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, η συμφωνία που φέραμε είναι ένας ζωντανός οργανισμός, θα μπορούσα να πω. Έχει 6-5 πολύ σημαντικά θέματα ανοιχτά, διότι με μάχη τα κρατήσαμε ανοιχτά. Και είναι το ζήτημα του χρέους και η απομείωσή του. Είναι το αν θα εφαρμοστεί ό,τι συμφωνήσαμε για το ταμείο και κρατήσαμε μέχρι το πρωί για να πάρουμε, να μην πάει στο Λουξεμβούργο και να μην είναι ταμείο εκποίησης αλλά αξιοποίησης περιουσίας. Είναι το ανοιχτό θέμα των εργασιακών σχέσεων, το κόκκινο δανείο και να μην πάνε τα σπίτια την πρώτη κατοικία, να μην πάει στα κοράκια και στους πληστηριασμούς. Είναι το θέμα του ΑΔΜΙΕ και της ΔΕΗ που πρέπει να κρατηθούν δημόσιοι. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έχει να κρίνει ο ελληνικός λαός είναι αν θα τα εξυπηρετήσει αυτά μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που θα δώσει μάχη διαπραγματευτική ή κάποιοι που θα λένε ναι σε όλα. Όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μαϊμαράκης όταν μας έλεγε να αποδεχθούμε ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Γιούνκερ πριν
φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία που είναι πολύ καλύτερη από αυτά που μας έδινε ο κύριος Γιούγκερ. Στο δημοψήφισμα εννοώ, που ήταν με το ναι. Mm-hmm. Έχω και μια απορία. Η πολύμηνη διαπραγμάτευση εν τέλει κρίνουμε πάντα αποστεριόρι από το αποτελέσματος. Προκάλεσε ζημιά στην οικονομία. Οι πολίτες σας αναγνωρίζουν καλή πρόθεση, αλλά δεν σας βαθμολογούν θετικά σε ό,τι αφορά αυτό το αποτέλεσμα για το οποίο μιλάμε. Απικαλούμε στοιχεία της δημοσκόπησης της GPO. Δεν θα ήταν προτιμότερο να έχετε κλείσει αυτή τη συμφωνία πολύ νωρίτερα, όταν ήσασταν πολύ πιο ισχυρός? Θα πιστεύετε ότι κάνατε λάθος εκτίμηση ή θα ξανακάνατε ακριβώς τα ίδια, αν σας δινόταν η ευκαιρία? Κυρία Τρέμη, όταν δίνεις μία μάχη και έναν αγώνα, πρέπει να ζυγίζεις κάθε φορά τι έχεις στα χέρια σου. Αυτή τη συμφωνία που μας εξασφαλίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη τριετία, που μας δίνει δέσμευση ισχυρή για το χρέος, που φέρνει τα 35 δις του σχεδίου Γιούγκερ για την ανάπτυξη, που βάζει μια προοπτική και μένουν θέματα τα οποία για μας είναι πολύ σημαντικά, όπως σας τα είπα πιο πριν, μην τα παριθμίσω ξανά, εργασιακά, ασφαλιστικό, ζητήματα, η ενέργεια, ο ΑΔΜΙΕ, όλα αυτά μένουν ανοιχτά για να τα διαπραγματευτούμε. Δεν τα είχαμε ούτε το Φλεβάρι, ούτε το Μάρτι, ούτε τον Ιούνιο. Θέλω όμως να σας πω ότι το κρίσιμο από εδώ και πέρα είναι να βγούμε από τη μέγενη της Επιτροπίας, εφαρμόζοντας όσο πιο γρήγορα αυτά που συμφωνήσαμε, διεκδικώντας τα περισσότερα που έχουμε μπροστά μας, να μην χάσουμε έδαφος, αλλά και κάνοντας μεγάλες τομές στη χώρα. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις και μάχες στο εσωτερικό αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίπρα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της πρώτης θεματικής ενότητας με την εσωτερική πολιτική. Έχει τεθεί ήδη και η πρώτη ερώτηση από το δεύτερο γύρο από την κυρία Τρέμη προς τον, προς τον κύριο Μεϊμαράκη. Στην εσωτερική, είπαμε εξωτερική. Ναι. Και τον κύριο Τσίπρα. Έχει τεθεί η πρώτη ερώτηση από την κυρία Τρέμη. Μένουν οι πέντε συνάδελφοι, οι οποίοι θα θέσουν τα ερωτήματά τους αμέσως μετά το λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο ξεκινά ευθύς αμέσως. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ενότητα εξωτερική πολιτική. Το διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο έγινε ήταν εκτός προγράμματος και είχαμε προγραμματίσει για λίγο αργότερα. Ωστόσο, το κάναμε στην δεδομένη χρονική στιγμή. Συνέχεια με τους συναδέλφους, ο λόγος αμέσως στον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος απευθύνει το ερώτημά του στην κατηγορία εξωτερική πολιτική, στον κύριο Μεϊμαράκη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για να επιστρέψουμε στη διαπραγμάτευση, σας είπε ο κύριος Τσίπρας για την κυρία Μέρκελ και πώς εκείνη ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αντιμετώπιζε την όλη διαπραγμάτευση. Εγώ θα πω και για τον κύριο Βέμπερ, τον επικεφαλής της ομάδας, αν θέλετε να το πούμε έτσι, τον πρόεδρό σας στην Ευρώπη, ο οποίος ήταν ο πιο έθερμος υποστηρικτής της εξόδου της χώρας μας από το ευρώ. Έλεγε ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη για την Ελλάδα είναι η πιο ρεαλιστική επιλογή. Έλεγε ακόμα, μας έλεγε εδώ πέρα, να μην πολύ μιλάμε, γιατί οι Βούλγαροι, οι Λετωνοί και άλλοι είναι πιο φτωχοί από εμάς. Αυτές ήταν οι απόψεις του. Το ερώτημα είναι αν με αυτούς τους φίλους, να μην μιλήσουμε για εχθρούς δηλαδή, θα πάτε στην Ευρώπη και θα διεκδικήσετε να αλλοιάνετε γωνίες. Ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν καταδικάσατε ποτέ ως κόμματα όσα είπε ο κύριος Βέμπερ, ίσως επειδή ταυτόχρονα χτυπούσε τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Σρόιτερ, διότι ο κύριος Βέμπερ, όπως είπατε, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ψήφισε και υπερψήφισε τη συμφωνία και ήταν από αυτούς που μίλησε και είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη βοήθεια. Δεν ξέρω στο Ευρωκοινοβούλιο αν ο κύριος Τσίπρας τον προκάλεσε και του έγιναν αυτές οι ερωτήσεις, οι οποίες δεν μας τιμούσαν. Αλλά δεν μας τιμούσαν, διότι κοιτάξτε, ακόμα και στο ΕΛΚ, ακόμα και στην αριστερή ομάδα, υπάρχουν οι δικές μας εθνικές απόψεις, υπάρχει η ταυτότητά μας. Δεν σημαίνει ότι μετέχουμε στο ΕΛΚ ότι όλοι συμφωνούμε. Συμφωνεί ο κ. Τσίπρας με όλη αυτή την αριστερά, η οποία δεν ψήφισε και όλα στα δικά τους κοινοβούλια τη συμφωνία. Άρα λοιπόν είναι μια μάχη πράγματι, μια ζήμωση η οποία γίνεται, μια συζήτηση η οποία γίνεται και προσπαθεί ο ένας με τα επιχειρήματά του να πείσει τον άλλον. Αλλά ακριβώς επειδή, κύριε Σρόιτερ, με ρωτήσατε γι' αυτό, απαντώντας και στον κύριο Τσίπρα που επέρεται τόσο πολύ για το χρέος και μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έλεγε ότι το χρέος είναι βιώσιμο ή δεν είναι, να σας πω ότι σαφώς με τα πλεονάσματα που προβλέπαμε εμείς και με την αύξηση του ΑΕΠ η οποία υπήρχε, το χρέος ήταν βιώσιμο. Δεύτερον, δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι δεν μπορεί να λέει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και να πηγαίνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΕΚΤ, η οποία έχουν στο καταστατικό τους ότι δεν επιδοτούν, δεν χρηματοδοτούν χώρες οι οποίες δεν έχουν βιώσιμο χρέος. Και τώρα ταυτόχρονα εμείς, παρότι γνωρίζουμε ότι φέσωσε 90 δις και αύξησε το χρέος σε πολύ παραπάνω ποσοστά από ό,τι προβλέπεται για το 2022, εμείς λέμε ότι πρέπει αυτό να συζητηθεί. Δεν λέμε αν είναι βιώσιμο ή δεν βιώσιμο, γιατί θα σταματήσει η χρηματοδότηση της χώρας.
Ούτε αυτό δεν έχει καταλάβει 7 μήνες πρωθυπουργός, που το λέγαμε και στο κατηδίαν όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε γιατί δεν καταδικάσατε ποτέ τις δηλώσεις του κυρίου Βέμπερ. Είπατε για το χρέος όμως και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα. Αν είστε πρωθυπουργός αύριο, η συμφωνία που έχουμε υπογράψει προβλέπει μια υπόσχεση, δέσμευση. Μην μου πείτε για τον κύριο Σαμαρά, είχατε κι εσείς μια υπόσχεση για διευθέτηση του χρέους στην πορεία. Αν λοιπόν οι Ευρωπαίοι υπαναχωρήσουν σε αυτήν την υπόσχεση, δέσμευση, πείτε τι όπως θέλετε, και είστε εσείς πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι η συμφωνία που λέγεται μνημόνιο ισχύει από την πλευρά σας? Θα την κρατήσετε τη συμφωνία ή αν δεν υπάρξει διευθέτηση του χρέους, δεν υπάρχει και μνημόνιο για σας? Κύριε Σρόιντερ, είχα τη συμφωνία εδώ και στο προηγούμενο debate των αρχηγών και του την έδειξα του κύριο Τσίπρα. Να ξέρει τι έχει υπογράψει. Πρώτον, αποδέχεται η συμφωνία ότι είχε γίνει κούρεμα με το PSI των 100 δις. Δεύτερον, αποδέχεται η συμφωνία ότι στο Νοέμβριο του 2012 στη συμφωνία υπήρχε η ρήτρα για την αναδιάρθρωση του χρέους. Και αποδέχεται ο ίδιος, υπέγραψε ότι δεν μπορεί να γίνει κούρεμα, παρά μόνο αναδιάρθρωση. Όλα αυτά που μας έλεγε το Γενάρη τα ξέχασε. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει πάθει μετάλλαξη από τότε που υπέγραψε το μνημόνιο. Από τις 14 Αυγούστου και μετά είναι άλλος Τσίπρας. Εγώ δεν τον αναγνωρίζω. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί και να πει μια αλήθεια. Κύριε Πρόεδρε, 14 Ιουλίου μιλούσατε εδώ στην ΕΡΤ και είπατε ότι πριν υποκύψετε και βάλετε την υπογραφή σας στο μνημόνιο, αναζητήσατε λύσεις και χρήματα από παντού. Αναφερθήκατε στη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν βρήκατε βοήθεια. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια θα ήταν η πραγματικότητα σήμερα για τη χώρα μας, αν κάποια από αυτές τις χώρες ή άλλη χώρα είχε προσφερθεί να μας βοηθήσει και μας είχε δώσει συναλλαγματικά διαθέσιμα. Αν είχαμε κεφάλαια δηλαδή. Τότε θα είχατε αρνηθεί τη συμφωνία με την Τρόικα και τους δανειστές. Θα είχατε πάει σε ρήξη με την Ευρώπη. Θα είχατε σταματήσει να πληρώνετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οριστικά. Θα είχαμε ενδεχομένως φύγει από την Ευρωζώνη. Ή όλη αυτή η αναζήτηση συμμάχων, κεφαλαίων, ίσως βοήθειας από το εξωτερικό ήταν απλά προσχηματική? Θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως, αλλά θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγο ο κύριος Μημαράκης είπε ανοιχτά στον ελληνικό λαό ότι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν να πληρώνει δυσβάσταχτα πλεονάσματα ο ελληνικός λαός για να αποπληρωθεί ένα χρέος που δεν μπορούσε ποτέ να αποπληρωθεί. Ήθελε δηλαδή να έχουμε 20 δις παραπάνω πλεονάσματα, δηλαδή μέτρα για την επόμενη τριετία, και το χρέος πάλι θα έμενε στο 180%. Διότι ξεκινήσατε το χρέος στο 120 και το φτάσατε στο 180%. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, εγώ έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι πήγαμε και στη Ρωσία και στην Κίνα και στο Ιράν που μας κατηγορούσατε τότε γιατί πάμε στο Ιράν, αλλά έγινε συμφωνία με τις ΗΠΑ και το ξέραμε, το βλέπαμε αυτό και το Ιράν μπαίνει στη σκακέρα. Και αλλού πήγαμε και σε αραβικές χώρες, στείλαμε απεσταλμένους, όχι για να πάρουμε λεφτά για να ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος που είναι 340 δις, αλλά για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης, ανάκαμψης και επενδύσεων. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια αναπτυξιακή τράπεζα. Γιατί θέλουμε μέσα από διακρατικές συμφωνίες να δώσουμε τη δυνατότητα επενδύσεων, όχι αρπακτικών επενδύσεων, λέει Λασίας, τα hedge funds που έρχονται, δεν σέβονται νόμους, περιβάλλον, εργασιακή νομοθεσία, αλλά επενδύσεις οι οποίες θα αφήνουν στην τοπική κοινωνία και στην εθνική οικονομία, θα έχουν θέσεις εργασίας και καταφέραμε πολλά. Όλες αυτές τις πόρτες που χτυπήσαμε για να υπάρξουν επενδύσεις, τις έχουμε βρει ανοιχτές. Όχι για το χρέος, αλλά για επενδύσεις. Και όλα όσα κάναμε θα τα αξιοποιήσουμε τώρα που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός τη δυνατότητα. Σας θυμίζω βέβαια ξανά ότι στη Βουλή είπατε ότι πήγαμε σε αυτές τις χώρες, δεν βρήκαμε ανταπόκριση, δεν είχαμε άλλη λύση, υπογράψαμε το μνημόνιο. Άρα αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον ότι δεν πήγατε εκεί για τις επενδύσεις. Θέλω να ρωτήσω αν εσείς έχετε καταλήξει μέσα σας για το τι πήγε τελικά στραβά σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μιλήσατε για εμπειρία πριν και καλά κάνατε, αλλά για να κατανοήσει κανείς και να προχωρήσει με εμπειρία πρέπει να κατανοεί και το λάθος του. Τι πήγε λάθος και δεν χόρεψαν οι αγορές? Τι πήγε λάθος, κύριε Πρόεδρε, και δεν υποχώρησαν οι Ευρωπαίοι? Και αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος, φαντάζομαι δεν τα σκεφτόσασταν μόνο σας αυτά, που σας διαβεβαίωνε ότι θα συμβούν αυτά, καλό είναι να μάθουμε επιτέλους ποιος ήταν αυτός ο σύμβουλός σας. Κύριε Σόιντερ, καταρχάς, να μην το αφήσουμε αναπάντητο το ερώτημα. Εγώ και στη Ρωσία που πήγα και παντού όπου πήγα, είπα δεν ζητώ δανεικά. Σχέσεις εμπορικές. Παντού το έχω πει αυτό. Τώρα στο ερώτημά σας, γιατί είναι κέριο το ερώτημά σας, ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, να είμαστε ειλικρινείς, ότι γνωρίζοντας ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνει για πρώτη φορά πραγματική διαπραγμάτευση, οι εταίροι μας έλαβαν τα μέτρα τους. Και λίγο πριν ανέβουμε στην εξουσία, προχωρήσανε στη διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προνοώντας να αφήσουν την Ελλάδα απ' έξω από αυτή. Η ποσοτική χαλάρωση έδινε τη δυνατότητα στα άλλα κράτη, στις κρίσιμες ώρες που η αγορά κλονιζόταν σε μια προοπτική σύγκρουση διαπραγματευτικής, να έχουν τη δυνατότητα της σταθεροποίησης στις αγορές.
Αυτή ήταν μία από τις πτυχές εκείνες, τις οποίες δεν είχαμε προβλέψει, γιατί δεν υπήρχε πριν να λάβουμε την εξουσία. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα, η κυρία Χούκλη, τον κύριο Μημαρέκη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ξαναρωτήσω για το μεταναστευτικό, γιατί από το προηγούμενο debate μέχρι σήμερα υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις στο προσφυγικό. Η Ευρώπη ξανακλίνει τα σύνορα στους πρόσφυγες. Το σχέδιο Γιουνκέρι για ποσοστώσεις φαίνεται πως ναυαγεί. Και επιπλέον αποφασίζεται να μετατραπούν η Ελλάδα και η Ιταλία σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, έως ότου εξεταστούν οι αιτήσεις για άσυλο από τις υπόλοιπες χώρες. Αν γίνεται κυβέρνηση, θα παραλάβετε μια κοινωνική και οικονομική βόμβα. Τι θα κάνετε? Πριν απαντήσω σε αυτό, να σας πω ότι έχω στα χέρια μου επίσης το μνημόνιο, το οποίο αναφέρεται στην ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΙΕ, και όλα τα σχετικά, εκτός αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα, να το δώσω στον κύριο Τσίπρα. Αφού αυτό σας λέω τόση ώρα. Και εξακολουθείτε να λέτε ψέματα. Σας λέω, δεν σας αναγνωρίζω από τις 14 Αυγούστου και μετά. Δεν έχω καταλάβει τι μετάλλαξη πάθατε μόλις υπογράψατε το μνημόνιο. Εντάξει, επειδή γίνατε νεομνημονιακός, δεν πειράζει, δεν είναι και τίποτα. Θα το συνηθίσετε. Και τέλος, να σας θυμίσω ότι ο κ. Δραγασάκης στις 12 Οκτώβου μας είπε στην ΕΡΤ ότι όπλο μας ήταν το Brexit. Και το είπατε κι εσείς. Και είπατε κι εσείς ότι δώσατε εντολή να εξεταστεί το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, θεωρείτε ίσονο σημασία στο μεταναστευτικό για να τοποθετηθείτε? Εγώ λοιπόν. Κάντε χρήση μια κάρτα, να τα πούμε. Βέβαια, μπορούσατε στην ΕΡΤ. Λοιπόν, κύριε Μημαράκη, παρακαλώ. Αν με αφήσει ο κ. Τσίπρα, θα συνεχίσω. Λοιπόν, όσον αφορά το προσφυγικό, κυρία Χούκλη, άκουσα και χθες τον κύριο Τσίπρα, μάλλον μου είπαν ότι είπε, γιατί δεν μπορώ να τον ακούω πια, ότι στο θέμα το προσφυγικό ο κύριος Μημαράκης είπε ότι ξεχώρισε και κατάλαβε επιτέλους ότι υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλλον δεν με έχει παρακολουθήσει, γιατί ως πρόεδρος της Βουλής, στη Σύνοδο Προέδρων των Κοινοβουλίων τόσα χρόνια το έλεγα, αλλά δεν ήθελε να το παρακολουθήσει, όπως και εγώ πιθανόν δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω πια και αυτός δεν μπορεί. Άρα, θα πρέπει να δούμε τους πρόσφυγες, να δούμε τους μετανάστες, θα έπρεπε να ήδη να ξέρει ότι το προσφυγικό ήταν έτσι και να μπορέσει να το υλοποιήσει. Με συγχωρείτε για το χρόνος πέρασε. Μπορείτε να απαντήσετε στην επαναληπτική ερώτηση, μαζί προσθέτω και το δεύτερο ερώτημα, αν θεωρείτε χρήσιμο και κρίσιμο να παραμείνει το χαρτοφυλάκιο για το μεταναστευτικό και ακόμη να διατηρήσετε, αν γίνεται κυβέρνηση. Τι να παραμείνετε, κατάλαβα. Όχι το πρόσωπο, ενώ το χαρτοφυλάκιο για το μεταναστευτικό, Υπουργείο Μετανάστευσης, και αν θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να κρατήσετε, αν γίνεται κυβέρνηση, τον κύριο Μουζάλα, που κατά γενική ομολογία απεδείχθη πολύ αποτελεσματικός. Κοιτάξτε, ναι, για τον κύριο Μουζάλα πράγματι άκουσα ότι τον είχε προτείνει ο κύριο Τσίπρας, είχαν συνεννοηθεί. Εμένα να δηλώσω και δημοσίως ότι κανείς δεν με ρώτησε για όνομα υπουργού. Άκουσα και χθες πάλι, είπε ότι και κάποιους άλλους υπουργούς πρότεινε. Φαίνεται έχει μια προνομιακή μεταχείριση προτάσεις υπουργών της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Δικαίωμά του, μπράβο του. Απλώς να σημειώσω ότι το Υπουργείο θα το εξετάσουμε να δούμε αν πράγματι μπορεί να προσφέρει και να είναι αποτελεσματικό. Δεν σημαίνει σύσταση ενός Υπουργείου και λύση του προβλήματος. Αυτά είναι στην αριστερή φαντασία, δεν είναι στο συννεφάκι, το οποίο υπάρχει. Εδώ απαιτείται λύση. Δηλαδή, τόσο καιρό που δεν υπήρχε Υπουργείο, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε λύσεις. Έπρεπε να γίνει Υπουργείο, το οποίο φάνηκε ότι όχι μόνο δεν φέρνει λύσεις, αλλά έφερε και όλους μετανάστες μέσα. Γιατί η κυρία Υπουργός φανταζόταν ότι μόνο λιάζονται και μετά εξαφανίζονται. Κανένα μέτρο δεν πήρε. Η κυρία Χούκλη, πριν απευθυνθεί στον κύριο Τσίπρα, θα μου επιτρέψει να υπενθυμίσω ότι από τις τρεις κάρτες παρέμβασης που διαθέτει ο καθένας από τους δύο αρχηγούς, μόνο ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει χρήση μίας κάρτας μέχρι στιγμής. Σας μένουν οι υπόλοιπες, όποτε τις θέλετε. Και απάντησε ο κύριος Μημαράκης, νομίζω, οπότε είναι μία-μία. Εγώ σας χαρίζω τις κάρτες μου. Λοιπόν. Θα απαντάω στις δικές σας. Λοιπόν, κυρία Χούκλη. Όχι, είναι κάρτα να σας βγάλει ο ελληνικός λαός, δεν είναι ανάγκη να σας βγάλει. Ωραία, ωραία. Τη Δευτέρα, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, στην υπουργική διάσκεψη των 28 ελήφθησαν και άλλες σοβαρές αποφάσεις που μας αφορούν. Εκτός από τα κέντρα φιλοξενίας σε Ελλάδα και Ιταλία, καλούμαστε οι 28, αυτό αποφάσισαν, να συστήσουμε ομάδες αμέσου επαρεμβάσεως σε ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα. Ομάδες προφανώς ένοπλες, ένα προσχέδιο το οποίο διέρευσε σήμερα στον Guardian. Λόγω των εκλογών, η Ελλάδα σε αυτή τη διάσκεψη εκπροσωπήθηκε από δύο υπηρεσιακούς υπουργούς. Δεσμεύουν αυτές οι αποφάσεις την επόμενη κυβέρνηση? Αν επανεκλεγείτε, τι θα κάνετε? Καταρχάς, να σας πω, απαντώντας και στον κύριο Μημαράκη, γιατί εγώ πρότεινα, ήμουν πρωθυπουργός όταν έγινε η διαδικασία της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Και το λέει το Σύνταγμα. Ήμουν πρωθυπουργός και εκλήθην. Αφού να πω γνώμη, αφήστε με να μιλήσω. Παρακαλώ. Εκλήθη να πω γνώμη για το πώς
θα συνεχιστεί ομαλά, κυρίως σε μεγάλα θέματα, στα οποία η κυβέρνησή μας είχε κάνει βήματα τα οποία έμειναν μισοτελειωμένα, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό, όπως για παράδειγμα στην οικονομία. Γιατί αν δεν είχα κληθεί να προτείνω, θα μένανε στη μέση. Και πράγματι έχουμε αποτελέσματα. Για παράδειγμα, να σας πω σήμερα, έχουμε την ευχάριστη είδηση, μετά από τις δικές μας προσπάθειες που ολοκληρώνονται τώρα με την υπηρεσιακή, το ΕΣΠΑ 27213, 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι εθνική πόρη. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Θα μας δώσει εξοικονόμηση 2 δις από τον προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Αλλά έρχομαι στο ερώτημα. Στο ερώτημά σας, κυρία Χούγκλη. Δεν είναι καινούργιο αυτό για μένα. Διότι είχε τεθεί και στη Σύνοδο Κορυφής, όπου είχε γίνει με παρέμβαση δική μου και του κυρίου Ρέντσι, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας, για το πρόβλημα των προσφυγικών ροών. Σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής που βάλαμε επιτάπητο στο προσφυγικό ζήτημα. Και εκεί, από την πλευρά της Ιταλίας, είχε υπάρξει η πρόθεση να υπάρξουν δράσεις, ακόμα και στρατιωτικού χαρακτήρα, επιχειρησιακού χαρακτήρα, στους διακινητές, στις βάρκες των διακινητών, οι οποίες συνήθως βυθίζονται στα ανοιχτά της Λαμπεντούζας και βρίσκουμε αυτό το πρόβλημα, έχει αυτό το πρόβλημα η Ιταλία. Σε σχέση με την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Δεν είναι απλά. Δεν μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί, διότι έρχονται οι βάρκες χωρίς διακινητές. Και μόλις πλησιάζει το λιμενικό, είναι δασκαλεμένοι οι άνθρωποι αυτοί από τους διακινητές να βυθίζουν τις βάρκες. Και το λιμενικό δεν έχει άλλη επιλογή από το να περισσώζει ναυαγούς. Εκτός αν υπάρχει άλλη άποψη. Άρα λέτε, κύριε Πρόεδρε, ότι εάν ζητηθεί από την Ελλάδα να περιφρουρήσει ένοπλα τα θαλάσσια σύνορα, δεν θα μπορέσει να το κάνει εξαιτίας αυτού του λόγου. Όμως, ξέρετε, ακόμη και δικοί σας ψηφοφόροι, διαβάζω στο Facebook, τουλάχιστον αυτό δεν λένε, είπα ακριβώς αυτό, αλλά θα σας πω. Δυσφορούν με την κατάσταση που υπάρχει πια και στο κέντρο της Αθήνας. Λένε ότι είναι πρώτον απάνθρωπο οι άνθρωποι να ζουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενήλικες και παιδιά, στην πλατεία Βικτωρίας. Και από την άλλη, τι θα γίνει, θα έρθει ο χειμώνας και θα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Καταρχάς, δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα πολεμικού χαρακτήρα επιχειρήσεις δεν μπορούν να γίνουν στην περίπτωση την ελληνική, διότι εκεί χτυπάς ανθρώπους, αθώους, πρόσφυγες και δεν χτυπάς διακινητές. Η περιφρούρηση και η ενίσχυση της εποπτείας με τη Frontex στα θαλάσσια σύνορά μας είναι μια διαδικασία την οποία εμείς τη θέλουμε, την επιδιώκαμε και ζητήσαμε να αναβαθμιστούν τα επιχειρησιακά σχέδια. Διότι σε 16.500 χιλιόμετρα θαλάσσιων σύνορων δεν μπορεί να ανταποκριθεί το λιμενικό, το ελληνικό με τις δυνάμεις που έχει, ακόμα και αν βάζαμε και όλο το ναυτικό. Άρα η ενίσχυση της επιτήρησης είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Όμως να δούμε ποια στρατηγική έχουμε. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα της Αθήνας, οι πρόσφυγες έρχονται για να φύγουν, δεν έρχονται για να μείνουμε. Καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ξενώνα φιλοξενία στον Ελαιώνα. Δεν είναι πράγματι επαρκές, διότι το κύμα είναι μεγάλο. Πρέπει μαζί όλοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης αυτών των ανθρώπων που ψάχνουν στο Ελαιώνα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίπρα. Η κυρία Ζαχαρέα, τον κύριο Μαϊμαράκη. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω στο μεταναστευτικό. Πληροφορούμε πως αν η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών δεν πάει καλά, πιθανώς την Πέμπτη να έχουμε Σύνοδο Κορυφής. Η Ελλάδα εξετάζει ακόμη και το θέμα του βέτο, αν επιχειρηθεί από χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία να τεθεί ζήτημα διάκρισης χερσαίων και θαλασσίων συνόρων. Θα το βλέπατε το βέτο αυτό? Καταρχήν χαίρομαι που ο κύριος Τσίπρας αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί γιατί πρότεινε υπουργούς. Εγώ δεν το είπα γιατί πρότεινε, εγώ το είπα ότι εγώ δεν πρότεινα. Αν αισθάνεται αυτή την ανάγκη, καλά έκανε. Κατά δεύτερον, να σας πω, επανερχόμενο σε αυτό που είπε σχετικά με τον Αυτοφοράκια και τον Ορομίστιο, να του πω ότι ο Αυτοφοράκιας είναι αργό δικηγορική. Και εγώ, επειδή έχω εργαστεί ως δικηγόρος, τη χρησιμοποίησα, δεν ούτε ύβρις ούτε τίποτα. Και τέλος να πω κιόλας ότι το Ορομίστιο το είπα διότι μας έχει ζαλίσει. Ότι 17 ώρες κάθισε εκεί στη διαπραγμάτευση και 17 ώρες και 17 ώρες. Λοιπόν, και 27 ώρες. Και εγώ στο Βουκουρέστι είχα καθίσει πάρα πολλές ώρες. Αυτά όμως δεν έρχεσαι εδώ να τα διαφημίσει στη χώρα. Τώρα ως προς το ερώτημά σας. Να σας πω, ούτε αυτό ήταν ύβρις. Αν το είχε κλάβει ως ύβρις, εγώ θα το πάρω πίσω. Ούτε το Αυτοφοράκια ήταν ύβρις και αυτό θα το πάρω πίσω. Γιατί εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι κοινωνικοί δολοφόνοι. Ποτέ δεν είπα ότι διαπλέκονται και βρίσκονται ως υπερασπιστές συμφερόντων, διότι μόνο ως υπερασπιστές συμφερόντων μπορούν να χαρακτηριστούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει που πλήττουν τα αδύναμα στρώματα. Τώρα, ως προς τη δική σας ερώτηση, θα προσθέσω ότι πράγματι η Σύνοδος Υπουργών είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πιστεύω ότι ο κ. Υπουργός θα πάει και θα έχει όλα τα επιχειρήματα ώστε να μπορέσει να πείσει ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Θα έχει όλους εκείνους υποθέτω τους συμβούλους και θα ξέρει πώς θα το διαχειριστεί. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο κύριος Πρόεδρος. Είναι η Σύνοδος Κορυφής αυτή. Εγώ μιλάω για τη Σύνοδο Υπουργών.
Και στο σύνολο κορυφή. Θα πάει ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πολύ γνωρίζει το θέμα και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Και όχι μόνο σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αν εκλεγείτε Πρωθυπουργός, θα σκεφτείτε για την Ελλάδα μερική αναστολή της συνθήκης Σέγγεν, όπως έκανε η Γερμανία? Θα σκεφτείτε να επαναφέρετε μέτρα, όπως για παράδειγμα την Αμυγδαλέζα ή τον φράχτη του Εύρου? Πληροφορούμε πως παρότι η πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν τον ήθελε, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έκανε σχετικές επιδιορθώσεις στο φράχτη. Κυρία Ζαχαρέα, σας ξαναλέω. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει ένα κύμα εισρωών, προσφύγων και μεταναστών και μέσα στους μετανάστες και μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, τα οποία ο κύριος Τσίπρας χθες είπε ότι τους λέμε λαθρομετανάστες. Ενώ δεν ξέρω πώς πρέπει να τους πει όταν δεν υπάρχουν τα χαρτιά και όταν αυτοί δεν μιλούν, όταν λαθρέα στη χώρα μπαίνουν. Λοιπόν, ως προς τους πρόσφυγες. Εμείς έχουμε προτείνει και είχαμε πει και στον κύριο Τσίπρα παραδίδοντας ότι περιμένουν 2,5 εκατομμύρια λόγω της Συρίας να περάσουν απέναντι. Έπρεπε να είχε εγκατασταθεί η γραφειοκρατία στα νησιά, να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει, να προχωρήσουν. Ως προς τους μετανάστες, οφείλουμε να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε μαζί τους, και ως προς τους λαθρομετανάστες, οφείλουμε να τους επαναπροωθήσουμε προς τα πίσω. Έστειλε ένα μήνυμα όμως ότι καλά περνάνε εδώ, περάστε και εσείς απέναντι, καλοκαιράκι είναι, θα τα βρούμε μια χαρά εδώ πέρα, και έτσι αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των μεταναστών χωρίς καρδιά. Κύριε Πρόεδρε, είχατε επενδύσει πολλά στην συμμαχία με ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Οι ελπίδες όμως αυτές διαψεύστηκαν. Επειδή έρχεται μπροστά σας, εφόσον εκλεγείτε ξανά, μια σκληρή διαπραγμάτευση για το θέμα του χρέους, θέμα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και ψηλά στην δική σας πολιτική ατζέντα, θα αναζητήσετε άλλες συμμαχίες και αν ναι, ποιες θα είναι αυτές? Κύριε Ζαχαρέα, οι ελληνικές εκλογές είναι κρίσιμες, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Διότι το μήνυμα που θα εκπέμψουν στους ευρωπαϊκούς λαούς θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν είναι το μήνυμα ότι αυτοί που προσπάθησαν, που διαπραγματεύτηκαν και πέτυχαν νίκες και κέρδισαν έδαφος, δεν επανεκλέγονται και έρχονται οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν της άποψης there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική, όλα είναι μονόδρομος, πρέπει να ακολουθούμε ό,τι λέει το Διευθυντήριο των Βρυξελών, τότε το μήνυμα στις εκλογές που έρχονται είναι μπροστά μας. Η Ισπανία έχει εκλογές τώρα, τον Νοέμβρη. Η Πορτογαλία τον Οκτώβρη. Η Ιρλανδία επίσης μέσα στο 2015. Το μήνυμα θα είναι αρνητικό για τις δυνάμεις της αλλαγής που θέλουν να σταματήσει η λιτότητα στην Ευρώπη. Αντιθέτως, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει και κερδίσει μια νίκη καθαρή, όπως εμείς επιδιώκουμε, τότε το μήνυμα που θα πάρουν στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, οι δυνάμεις οι προοδευτικές, οι δυνάμεις κατά της λιτότητας, που παλεύουν όχι για έξοδο από την Ευρώπη, αλλά για να αλλάξουμε την κυρίαρχη στρατηγική μέσα στην Ευρώπη. Να βάλουμε ένα τέλος στη λιτότητα. Να βάλουμε ένα τείχος στις επιδιώξεις των βόρειων και των συντηρητικών, των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρώπη. Και φανταστείτε πόσο διαφορετικό θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του στις συνόδους κορυφής να έχει και άλλους συμμάχους από την ευρωπαϊκή περιφέρεια που έχουν τον ίδιο στόχο να σταματήσουμε τη λιτότητα που λαϊλατεί το κοινωνικό σύνολο. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω στο θέμα της διαπραγμάτευσης του χρέους, διότι η Γερμανία ήδη σήμερα άρχισε να στέλνει τα πρώτα δικά της μηνύματα. Θα χρειαστείτε την κυρία Μέρκελ στο πλευρό σας για το ζήτημα αυτό? Και αν ναι, μήπως οι όροι Μερκελιστής και Γερμανοτσολιάς δεν έχει πια νόημα, δεν έχουν πια νόημα οι όροι αυτοί? Κύριε Ζαχαρέα, η σχέση που είχα ως Πρωθυπουργός με την κυρία Μέρκελ ήταν μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού του θεσμικού ρόλου, αλλά με απόλυτη σαφήνεια έντονης πολιτικής διαφοροποίησης και διεκδίκησης. Εγώ είχα το θάρρος της γνώμης μου και της τάσης μου να πάω στο Βερολίνο και να μιλήσω για το κατοχικό δάνειο και για τη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων. Να μιλήσω για την εταιρεία Siemens. Κλειστά ζητήματα, τα οποία δεν τα άνοιγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι σε επίπεδο κορυφής, όταν κάποιος διεκδικεί και διεκδικεί με πίστη και με εντυμότητα, γίνεται σεβαστός από τον πολιτικό αντίπαλο, από τον άλλον ηγέτη, πολύ πιο σεβαστός από όταν λέει ναι σε όλα. Η κυρία Κοσκιώνη, προς τον κύριο Μημαρέκη, παρακαλώ.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι στην Ευρώπη το Brexit βρίσκεται ακόμη πάνω στο τραπέζι. Ο κύριος Σόιμπλε, μάλιστα σήμερα, νομίζω, μιλώντας στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να διαλέξει ή προσαρμογή και ευρώ ή όχι προσαρμογή και εθνικό νόμισμα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι σε κάθε δυσκολία στην οποία θα προβάλλεται αυτή η απειλή, εσείς θα λέτε ναι σε όλα, όπως πρόσφατα κάνατε με την ψήφιση του μνημονίου μπροστά σε αυτή την απειλή. Και επιπλέον, αν επιμένετε στα υπονοούμενα, τα βαριά υπονοούμενα που έχετε αφήσει σε βάρος του κυρίου Τσίπρα, περί απασφαλισμένης χειροβομβίδας για τον επόμενο. Κύριε Αγωσιόνη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιολόγησε καθόλου γιατί πάει σε εκλογές. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί μας οδηγεί σε εκλογές με ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Το έφερε 14 Αυγούστου, το ψήφισε ως κατεπήγον και πριν ακόμα συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έχουμε ψηφίσει και τι προχωράει, πάει για εκλογές. Ούτε ο ίδιος δεν έχει καταλάβει. Ακούσατε τι είπε για τη ΔΕΗ, για τον ΑΔΜΙΕ και για όλα αυτά. Και σας είπα από την μέρα που υπέγραψε το μνημόνιο και το έφερε 14 Αυγούστου, από εκείνη τη μέρα και μετά, οι Έλληνες πραγματικά βλέπουν έναν άλλον Τσίπρα. Ακόμα και αυτό που λέτε τώρα, ο ίδιος το έχει διαστρεβλώσει. Εγώ ποτέ δεν του είπα φέρε όποια συμφωνία θες. Άλλωστε, εγώ έγινα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον Ιούλιο, όπως γνωρίζετε. Τέλη Ιουλίου. Αλλά ούτε ο κ. Σαμαράς του το είπε. Του είπε ότι όσο καθυστερείς, τόσο πιο πολύ φεσώνεις στη χώρα. Τελείωνε. Δεν του είπαμε φέρε ό,τι να είναι. Δεν του είπαμε φέρε ό,τι θες. Εκτός αν του το έλεγε κανένας άλλος αρχηγός και μας έχει μπερδέψει. Αλλά και στις κατηδίαν συζητήσεις. Είχαμε πει ότι είμαστε δίπλα του. Και πήγαμε στις Βρυξέλλες. Και συζητήσαμε με το ΕΛΚ. Και ζητήσαμε πράγματι να μην υπάρξουν ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις που είχε η Κομισιόν. Και νομίζω ότι το πετύχαμε. Και την ίδια ώρα ο κύριος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του, μας κατήγγειλε και μας έλεγε καλύτερα να μην είχαμε πάει. Και μας έλεγε ότι είμαστε στα τέσσερα. Εγώ τον ρωτώ, όλα αυτά τα αποδέχεται ή τα αποδοκιμάζει? Ήξερε τι κάναμε εμείς στις Βρυξέλλες ή δεν ήξερε, αφού τον ενημέρωνα συνεχώς και είχε την πλήρη γνώση του τι έλεγα στο ΕΛΚ? Άρα προς τι όλα αυτά σήμερα? Φαντάζομαι θα κάνετε χρήση της κάρτας σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, για να απαντήσετε στον κύριο Μεϊμαράκη. Θέλω να σταθώ λίγο στις παρουσίες του ΜΕΝ και του ΔΕ στην Ευρώπη, αύριο μεθαύριο, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Εσείς έχετε πει, κύριε Μεϊμαράκη, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης. Ότι του φέρθηκαν καλά σε αντίθεση με το πώς φέρθηκαν στη δική σας κυβέρνηση. Άρα σας ρωτώ, γιατί να μην στείλουν οι Έλληνες στην Ευρώπη τον κύριο Τσίπρα να ξαναδιαπραγματευτεί, που κατά τα λεγόμενά σας είναι το χαϊδεμένο παιδί, άρα θα φέρει και καλύτερο αποτέλεσμα, και να στείλει εσάς που προφανώς δεν τα πάτε και πολύ καλά μαζί τους? Κυρία Κωσίνα, καταρχήν οι Έλληνες θα έρθουν να ψηφίσουν την Κυριακή και το αποτέλεσμα θα γίνει σεβαστό. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πράγματι στη Βουλή είπα, αλλά όχι όπως το αναφέρετε, είπα ότι ο κύριος Τσίπρας είχε μια ευνοϊκότατη μεταχείριση το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, από ό,τι είχαμε εμείς το τελευταίο εξάμηνο του 2014. Και είναι αλήθεια. Ο ίδιος το αποδέχεται. Ο ίδιος μας έλεγε ότι πηγαίναν στην Ευρώπη εκείνη την εποχή ο Σταθάκης, ο Τσακαλώτος, ο Βαρουφάκης, συζητούσαν με το ECOFIN, συζητούσαν με επενδυτές, βγήκανε στη φόρα από διαρροές ότι είχαν στο Λονδίνο μια συζήτηση με φάντσες, βγήκαν όλα αυτά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Βεβαίως μετά, όταν τελικά είδαν οι Ευρωπαίοι ότι και αυτούς τους κοροϊδεύε, πήγε σαν καλό παιδί, υπέγραψε τη συμφωνία και μας την έφερε. Έχετε ζητήσει κάρτα ή κάνω λάθος? Ναι, να απαντήσω. Είναι πολλά μαζεμένα. Θα προσπαθήσω πολύ στο ένα λεπτό που μου δίνει. Ένα λεπτό έχετε, ναι. Καταρχάς, πριν από λίγο ο κ. Μεϊμαράκης διάβασε ένα κομμάτι της συμφωνίας για να επιβεβαιώσει αυτό που λέω εγώ. Ότι το θέμα του ΑΔΜΙΕ έχει μείνει ανοιχτό. Δεν περνάμε στην εκποίηση του ΑΔΜΙΕ, αλλά έχει μείνει ανοιχτό και είναι μια μάχη. Η ενέργεια μπροστά μας είναι μια μάχη για να βρούμε ισοδύναμα. Ο κ. Μεϊμαράκης και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να δώσει αυτή τη μάχη. Διότι δεν πιστεύει ότι πρέπει οι κρίσιμες στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις του ελληνικού δημοσίου να παραμείνουν στο δημόσιο. Είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Δεύτερον, στο θέμα το προσφυγικό. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Είναι σαν να μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μόλις οι Σύριοι μάθανε ότι βγήκε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαν 4 εκατομμύρια δεν πάμε να περάσουμε διότι μας ανοίγει τα σύνορα. Μα εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο θέμα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι δυνατόν να λέτε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι άλλαξε η κυβέρνηση και έδωσε θύμα θετικό να έρθουν οι πρόσφυγες εδώ? Τέλος, γιατί πάω σε εκλογές? Είναι φανερό γιατί πάω σε εκλογές, κύριε Μεϊμαράκη. Ποιος πρωθυπουργός θα μπορούσε να μείνει όταν έχασε την πλειοψηφία βουλευτών του κόμματός του που επέλεξαν να τον καταψηφίσουν και διακήρυξαν ότι δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης? Μας ρίξανε, πάμε σε εκλογές για να πάρουμε εντολή να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.
Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Έχει ζητήσει να απαντήσει ο κύριος Μεϊμαράκης. Έχετε ένα λεπτό, κύριε. Πάρα πολύ γρήγορα. Αφού λέτε ότι σας ρίξανε τότε χθες, τι φωνάζατε δύο βουλευτές ακόμη. Άρα θέλατε 52 που σας είπα εγώ. Όχι δύο. Λοιπόν, και δεν έχετε εξηγήσει γιατί πάτε τις εκλογές, διότι δεν πήγατε για ψήφο εμπιστοσύνης, κύριε Πρόεδρε. Αν πηγαίνατε, μπορεί να είχατε ψήφο εμπιστοσύνης. Το δοκιμάσατε. Δεύτερον, ζητάτε εντολή. Γιατί, ναι, και πολύ σοβαρά σας το λέω. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε με τα θεσμικά ζητήματα τα οποία παίζετε από τότε που έχετε υπογράψει το μνημόνιο. Επειδή γίνατε μνημονιακός, σας ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αν είχατε πάει και είχατε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, θα είχατε ένα δημοκρατικό νομιμοποιητικό λόγο να πάτε για εκλογές. Ή αν είχατε πάει χωρίς να έχετε υπογράψει τη συμφωνία. Ή αν είχατε κάνει εκλογές αντί για δημοψήφισμα. Δεύτερον, για τον ΑΔΜΙΕ, κύριε Τσίπρα, έχετε υπογράψει ότι προχωράει στην ιδιωτικοποίηση. Τώρα εσείς θέλετε να το μεταφράσετε διαφορετικά. Δικαίωμά σας. Και τρίτον, για το ζήτημα το προσφυγικό το οποίο είπατε, ο πόλεμος στη Συρία δεν έγινε, δεν ξεκίνησε από προχθές. Δεν ξεκίνησε όταν εσείς γίνατε κυβέρνηση. Ούτε αυτό δεν ξέρετε. Όπως δεν ξέρατε ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα και μας λέγατε χθες για μπάρες και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεϊμαράκη. Ο λόγος ξανά στην κυρία Κοσιόνη, η οποία συνεχίζει απευθυνόμενη στον κύριο Τσίπρα. Παραμένω στο θέμα του Brexit, κύριε Πρόεδρε. Πριν μερικές, μάλλον ανέφερα πριν τον κύριο Σόιμπλε, αλλά επειδή μπορείτε να μου πείτε ότι ο κύριος Σόιμπλε και σωστά εκπροσωπεί την πιο ακραία, την πιο σκληρή γραμμή στην Ευρώπη, θα αναφερθώ στον κύριο Γιουνκέρ, ο οποίος προειδοποίησε πριν μερικές μέρες ότι σε περίπτωση που το πρόγραμμα στην Ελλάδα δεν γίνει σεβαστό, η αντίδραση αυτή τη φορά της Ευρώπης θα είναι διαφορετική. Φαντάζομαι όλον το μυαλό μας πήγε στο Brexit. Πώς συμβαδίζει λοιπόν αυτή η προειδοποίηση του Προέδρου της Κομισιόν με τη δική σας διαβεβαίωση ότι το Brexit είναι πια πίσω μας? Δεν υπάρχει. Κύριε Κοσιόνη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το είδαμε με τα μάτια μας ότι το σενάριο του Brexit δεν ήταν απλά ένα σενάριο, αλλά ήταν σχέδιο. Σχέδιο το οποίο ταυτίστηκε με ένα άλλο σχέδιο στο εσωτερικό για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του μια αριστερή παρένθεση. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις, που είναι στο ίδιο κόμμα στην Ευρώπη με αυτό που είναι ο κ. Μημαράκης, είχαν σχεδιάσει το σχέδιο του Brexit. Ο κ. Σόιμπλε είχε φέρει στο τραπέζι το σχέδιο του time out. Προφανώς δεν θα υπήρχε time out, υπήρχε μόνο καταστροφή και δεν θα υπήρχε επιστροφή. Όμως δεν ήταν μόνος του ο κύριος Σόιμπλε. Δεν ήμασταν μόνο εμείς απέναντί του. Ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ήταν μια σειρά από αρχηγοί κρατών που έβαλαν πλάτη σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο προκειμένου να απομονωθεί το σχέδιο του Brexit. Εγώ δεν σας λέω ότι αύριο δεν είναι πιθανό να ξαναγυρίσουν οι ακραίοι και να διεκδικήσουν να φέρουν ξανά αυτό το σχέδιο στο τραπέζι. Αλλά είναι βέβαιο τώρα ότι έχουμε κερδίσει έδαφος, έχουμε κερδίσει συμμαχίες. Το θέμα της Ελλάδας πια έχει γίνει κτήμα όχι μόνο προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και των λαϊκών κινημάτων μέσα στις μεγάλες χώρες, στη Γαλλία, στην Ιταλία, την ίδια τη Γερμανία. Και είναι βέβαιο ότι από εδώ και πέρα έχουμε ένα ανωδικό χάρτη, τον οποίο πρέπει να βαδίσουμε. Και όσο πιο γρήγορα εφαρμόσουμε σωστά, βρούμε ισοδύναμα, κερδίσουμε τα ανοιχτά μέτωπα και βγούμε από την κρίση με διαγραφή του χρέους και με επιστροφή στην ανάπτυξη, τόσο πιο γρήγορα το Brexit και όλα αυτά τα σχέδια θα είναι παρελθόν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, όπως είδατε, δεν είναι μόνο οι ακραίοι που παραμένουν, αλλά είναι και οι μετριοπαθείς, όπως ο κύριος Γιουνκέρ, που επαναφέρουν αυτό το ζήτημα. Και θέλω επιπρόσθετα να σας ρωτήσω, τι θα κάνετε αν μπροστά σε μια νέα απειλή Brexit αποδειχθεί και το παράλληλο πρόγραμμά σας μη εφαρμόσιμο, όπως απεδείχθη το προηγούμενο πρόγραμμά σας, αυτό με το οποίο νίκησατε τις εκλογές, θέλω να πω. Και να σας ρωτήσω αν μπορείτε αυτή τη στιγμή να κοιτάξετε στα μάτια τους πολίτες και να δεσμευτείτε ότι δεν θα επικαλεστείτε ξανά τον Brexit για να δικαιολογήσετε νέα μέτρα ή υποσχέσεις που δεν υλοποίησατε. Κυρία Κοσιόνη, η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας δεν υπάρχει αμφιβολία, το έχει δυσκολίες. Αλλά είναι μια συμφωνία η οποία μπορεί να υλοποιηθεί και κυρίως αν κερδίσουμε τις μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και εγώ λέω σημαντικότερο είναι το χρέος. Αν φύγει αυτός ο βραχνάς. Αν απομειωθεί το χρέος, όπως τώρα το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ίδια η Κομισιόν στην ανάλυση της, μόνο η Γερμανία κάθεται απέναντι ακόμα, αλλά όταν όλοι οι άλλοι το επιθυμούν, όταν όλοι οι άλλοι το λένε, έχουμε συμμάχους, έχουμε δυνατότητες. Αν αυτό το κερδίσουμε, θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη πολύ σύντομα και αυτό θα είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να βγούμε ξανά στις αγορές. Και αυτό είναι ο δρόμος της διεξόδου. Αλλά η ανάπτυξη πρέπει να έχει και κοινωνικό πρόσημο και αναδιανομή του πλούτου. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Ο λόγος στον κύριο Γιομπαζολιά για την τελευταία σειρά ερωτήσεων.
προς τον κύριο Μεϊμάρη. Τελευταίος είμαι. Ευχαριστώ. Απόψε πάντως θα ακολουθήσω και εγώ μετά από εσάς. Κύριε Μεϊμαράκη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώπη, η παράταξή σας πράγματι συνέβαλε τα μάλα στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παρακαλώ να μου επιτρέψετε να πω ότι η παράταξή σας συνέβαλε τα μάλα και στην οικονομική καταβαράθρωση της χώρας, ιδιαίτερα στην πενταετία 2004 και 2009, για να μην ξεχνιόμαστε. Και ρωτώ, επειδή το έκανα και στον κύριο Τσίπρα και θέλω να είμαι δίκαιος, μήπως πρέπει και εσείς, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, να ζητήσετε μια συγγνώμη από τους Έλληνες για όσα δεινά του λαού οφείλονται σε λάθη και της δικής σας παράταξης? Κύριε Γιομπαζολιά, γνωρίζετε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μακρά ιστορία. Πράγματι, όπως είπατε κι εσείς, έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, την κοινότητα τότε, την περίοδο που κανείς από τα άλλα κόμματα δεν ήθελε. Και όμως σήμερα όλοι το αποδέχονται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, ξέρετε, ήταν μια ένωση κρατών. Στην αρχή ήταν 9-15, μέχρι να φτάσουμε τόσο πολλές χώρες, όπου μπορούσαμε πράγματι να συνεννοηθούμε, να υπάρχουν οι ομοφωνίες και όλα τα σχετικά. Γεγονός είναι ότι από την περίοδο της κρίσης και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε όπως έπρεπε, γιατί δεν περίμενε τέτοια κρίση. Δεν είχε τη θεσμική εκείνη διαδικασία, είχε χρονοβόρες διαδικασίες και όπως γνωρίζετε όλα αυτά τα θεσμικά, οι μηχανισμοί διάσωσης και τα σχετικά, στα οποία μπήκε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρχισαν να στείνονται μετά το 10, μετά την κρίση. 10-11. Έτσι. Άρα λοιπόν, εάν η Ευρώπη είχε μπορέσει να αντιδράσει διαφορετικά, ίσως η κρίση θα ήταν αλλιώς. Η χώρα δυστυχώς ήταν αδύναμη και είχε πολύ μεγάλο χρέος και πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα, το οποίο όμως δεν οφείλεται κατά βάση τόσο στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε τις ευθύνες μας, τις έχουμε αναλάβει, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και αναλάβαμε πάντα τη διακυβέρνηση με θέληση των πολιτών. Δεν την αναλάβαμε με το έτσι θέλω και οι πολίτες είχαν το δικαίωμα να μας κρίνουν και αρνητικά και θετικά. Και τώρα μας κρίναν αρνητικά. Και μας κρίνανε γιατί είχαμε και εδώ κάνει κάποια λάθη τα οποία επίσης αναγνωρίζαμε. Όμως άλλαξε η Ελλάδα. Αλλάξαμε κι εμείς. Προχωράμε μπροστά και δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Έχουμε διδαχθεί από αυτά. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε στον αστερισμό της παραδοχής λαθών, φέτος η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ένα ακόμη βαρύτατο ευρωμνημόνιο για να μην συμβεί το Brexit. Δεν μετανιώνετε που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία κάτι ανάλογο στο πρώτο, λιγότερο βαρύ, όπως λένε κάποιοι, μνημόνιο του 2010, αλλά μέσω ζαπίων μας πήγατε στο δεύτερο μνημόνιο, για να φτάσουμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα στο τρίτο? Εξηγήσαμε, κύριε Παζολιά, ότι το δεύτερο μνημόνιο δυστυχώς ήταν απόρρια μιας πολιτικής και κατά βάση και του πρώτου μνημονίου, το οποίο προέβλεπε αυξημένους φόρους και μικρή περικοπή δαπανών, ενώ το δεύτερο προέβλεπε μεγάλη περικοπή δαπανών και λιγότερους φόρους. Και οι φόροι οι οποίοι εισπράχθησαν στο δεύτερο μνημόνιο στην ουσία γύρισαν πίσω στην αγορά, διότι το ελληνικό δημόσιο εξόφλησε πάρα πολλές οφειλές τις οποίες είχε. Και πιστεύουμε ότι αν πράγματι μπορούσαμε να πάμε στην πέμπτη αξιολόγηση και δεν είχε οδηγήσει εκβιαστικά τη χώρα ο κ. Τσίπρας στις εκλογές με το αυτογκόλ που έβαλε τότε, γιατί ήθελε και βιαζόταν να πάρει μην τυχόν και χάσει, θα είχαμε ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση και θα είχαμε μια διαφορετική πορεία μέχρι το 17. Κύριος Γιομπαζολιά, στον κύριο Τσίπρα. Στον κύριο Τσίπρα, η τελευταία δημοσιογραφική ερώτηση. Στον κύριο Τσίπρα. Έχει και ο κύριος Χαρίτος. Εγώ θα ακολουθήσω λίγο μετά. Ενώ από το πάνελ των δημοσιογραφών στην αρχή πάλι. Στα 30 δεύτερα. Ακούω πολλά για το χρέος. Οι γνώσεις μου, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ανάλογες των γνώσεων των πολιτικών αρχηγών, αλλά η λογική λέει, και σας παρακαλώ να το σχολιάσετε, επειδή και εσείς αναφερθήκατε στο χρέος και ο κύριος Μεϊμαράκης. Χρέος μη βιώσιμο είναι εκείνο που δεν μπορεί να πληρωθεί. Και δεν μπορεί να πληρωθεί ένα χρέος όταν τα ελλείμματα που δημιουργούνται από αιτίες γνωστές σε εσάς δημιουργούν την ανάγκη των δανείων και την ανάγκη του χρέους. Έχουν πολύ μεγαλύτερα χρέη άλλες χώρες τα οποία δεν τους δημιουργούν πρόβλημα, διότι έχουν ανάπτυξη, παραγωγή και αυτά που λέτε πλεονάσματα κλπ. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαζολιά, παρακαλώ. Ναι. Ευρώπη, ξέρετε, είναι και η Βουλγαρία και η Κύπρος, όπου όπως γνωρίζετε συνοστίζονται να πηγαίνουν οι επιχειρήσεις μας λόγω καλύτερης φορολογίας εκεί και έλλειψης σταθερότητας και κυρίως εμπιστοσύνης εδώ.
Πώς θα γίνουν, κύριε Πρόεδρε, νέες επενδύσεις και μείωση της ανεργίας όταν οι υπάρχουσες επενδύσεις απαξιώνονται και υπερφορολογούνται, όπως τις χουριές σας αναφέρθηκε και άκουσα την απάντησή σας, στον τουρισμό, ακόμη και στον τηλεοπτικό χώρο, όπου συγχαίεται ο οικονομικός τραυματισμός με τη διαπλοκή. Μήπως φτάσουμε. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μπαζολιά. Ορίστε. Παρακαλώ. Ούτε την τελευταία ερώτηση δεν δίνετε δυνάμεις. Είναι η πρώτη-τελευταία. Να είστε καλά, κύριε Χαρίτη. Έχετε και το φόλο. Παρακαλώ τώρα, εντάξει. Ολοκλήρωσε τις προηγούμενες. Πάντως, ο χρόνος τον οποίο έχετε χρησιμοποιήσει είναι περισσότερο από τον χρόνο που θα δώσουμε στον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει. Εντάξει, πάνω μου. Μια χαρά πήγαμε δύο ώρες τώρα, δεν τα χαλάσουμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Κύριε Μπαζολιά, στον τόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν αλλάξει πολλές φορές φορολογικοί συντελεστές. Όμως άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είδαμε. Και οι σύγχρονες μελέτες λένε ότι οι ξένες επενδύσεις δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τη φορολογία, αλλά από μια σειρά άλλους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ένας από αυτούς βεβαίως είναι η πολιτική σταθερότητα. Να ξέρει ο επενδυτής ότι θα έχει το συγκεκριμένο νόμισμα για την επόμενη μέρα. Η δημοσιονομική σταθερότητα, που τώρα αυτή εξασφαλίστηκε με την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για την επόμενη τριετία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόσο γρήγορα κινείται η δικαιοσύνη. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό, με τα δίκτυα διανομής. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε ότι αν θέλουμε πραγματικά επενδύσεις, οι οποίες όμως θα σέβονται την νομοθεσία, θα αφήνουν στην κοινωνική, στον τόπο και στην τοπική οικονομία, αν θα έχουν ανταποδοτικότητα, θα έχουν θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό θέλουμε, να έχουμε θέσεις εργασίας. Πρέπει να κάνουμε μια σειρά από τομές, σημαντικές τομές, στο γραφειοκρατικό κράτος, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και σε ένα νέο αναπτυξιακό νόμο που θα δώσει κίνητρα και θα διασφαλίζει σταθερότητα και προοπτική στις επενδύσεις. Και ας είναι η φορολογία μας λίγο υψηλότερη από αυτή της Βουλγαρίας, αρκεί να είναι σταθερό το φορολογικό σύστημα και να μην αλλάζει κάθε τρεις μήνες. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας. 22, κύριε Γιομπαζολιά. Ορίστε. 22, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου την ευαισθησία για την παιδεία, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν. Ξέρετε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου η σχολική χρονιά να ξεκινά με πολλά κλειστά δημόσια σχολεία και με 23% ΦΠΑ στα ιδιωτικά που ήδη συγχωνεύουν σε εκπτώσεις φόρων, σας πληροφορώ, και καινοτομίες μηδέν. Πέστε μου σας παρακαλώ πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε αυτά αφού η παιδεία, και εσείς το δέχεστε, είναι η βάση όποιας ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το 23% στην εκπαίδευση, είχα κάνει και δήλωση πριν από 2 εβδομάδες και ζήτησα από την υπηρεσιακή κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Είναι ένα λάθος μέτρο, σε λάθος κατεύθυνση. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα φροντιστήρια, επιβαρύνει και τις λαϊκές οικογένειες. Και άρα πρέπει να βρούμε τα ισοδύναμα, όχι βέβαια να το φορτώσουμε στο βοδινό κρέας, αλλά να βρούμε ισοδύναμα από εκεί που πρέπει να δούμε για να φύγει αυτό το λάθος μέτρο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των κενών στα σχολεία, είναι ένα δομικό πρόβλημα δυστυχώς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εκπαίδευσης των σχολείων αυτά τα τελευταία χρόνια. Και το δομικό αυτό πρόβλημα, να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν υπάρξουν προσλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της παιδείας, δεν θα λυθεί. Και να λοιπόν το λάθος αντιμετώπισης της μεγάλης δηλειτουργίας στο δημόσιο, οριζόντιες περικοπές και απολύσεις. Δεν απολύαμε αυτούς που δεν παράγουν, απολύαμε τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε περιθώριο για μια διακοπή. Το χάνουμε τώρα, τι κάνουμε, τελειώνει ο γύρος. Θα κάνουμε μια διακοπή. Κύριο Τσίπρα, έχουμε προγραμματίσει. Από μια έχουμε. Έχετε από μια κάρτα, σας έχει μείνει. Θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Απλώς θέλω να. Ακριβώς. Τώρα πάμε στην ερώτηση του. Δεν πάμε στην ερώτηση δική μου. Προχωράμε στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστούμε καταρχάς. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τον πρώτο αυτό κύκλο, την πρώτη αυτή ενότητα, όπου ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Να ενημερώσω και τους συναδέλφους, αλλά και τους κυρίους αρχηγούς, ότι από τα όσα αλλιεύω όση ώρα σας ακούω από το Twitter, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, ήταν το κομμάτι του ζωντανού διαλόγου μεταξύ σας, των απαντήσεων, των ερωτήσεων που έθετε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, σε αυτό θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε στη δεύτερη ενότητα, όπου είναι το κομμάτι εκείνο που ρωτά ο κάθε πολιτικός αρχηγός από μία ερώτηση τον αντίπαλό του. Θα ξεκινήσουμε. Έχετε μία ερώτηση. Η ερώτηση έχει διάρκεια ενός λεπτού. Η απάντηση, την οποία θα δώσει ο πολιτικός αρχηγός που ερωτάτε, είναι 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Και από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα
τοποθέτησης, απάντησης, ο ερωτών για 30 δευτερόλεπτα για να τοποθετηθεί στον τρόπο που απαντήθηκε ο ερωτώμενος. Λοιπόν, ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία των ερωτήσεων από τους πολιτικούς αρχηγούς, από τον κύριο Μεϊμαρέκη. Συγγνώμη, εγώ κάνω μια ερώτηση στον κύριο Τσίπρα. Στον κύριο Τσίπρα, διάρκειας ενός λεπτού. Μου απαντάει και ξαναρωτάω ή τελειώσαμε? Έχετε 30 δεύτερα για να σχολιάσετε την απάντησή του. Ωραία. Κύριε Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, έχετε δώσει ψεύτικες υποσχέσεις από τον Ιανουάριο του 2015. Γίνατε πρωθυπουργός, δεν μπορέσατε να υλοποιήσετε καμία. Το κόμμα σας και η κοινοβουλευτική σας ομάδα δεν σας ακολούθησε. Φέρατε ένα νέο μνημόνιο, το υπογράψατε. Τώρα στους συνδυασμούς σας έχετε έναν αριθμό 53 βουλευτών οι οποίοι έχουν υπογράψει ένα κείμενο χειρότερο από το κείμενο της αριστερής πλατφόρμας. Ταυτόχρονα έχετε βάλει στα ψηφοδέλτιά σας όλους εκείνους οι οποίοι έχουν δηλώσει παρόν και πιθανόν, αν είστε πρώτο κόμμα, θα ξανά είναι βουλευτές. Και αναρωτιέται κανείς, ο μέσος πολίτης, ότι εφόσον εσείς διεκδικείτε και την αυτοδυναμία, αν την πάρετε, αλήθεια πιστεύετε ότι όλοι αυτοί θα ψηφίσουν τους εκτελεστικούς νόμους τους οποίους έχετε να φέρετε? Ή τελικά θα μας ξαναπάτε για εκλογές? Γιατί με αυτόν τον τρόπο πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει. Και το δεύτερο, θέλω να σας πω ότι μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση χθες που είπατε ή μας τελειώνουν ή σας τελειώνουμε. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να σας τελειώσουμε. Εσείς γιατί θέλετε να μας τελειώσετε, για να καταλάβω? Μήπως είναι πολύ μεγάλη αναζωλία αν θέλετε να τελειώσετε το 70% του ελληνικού λαού? Πού το έχετε ξαναβρει αυτό σε μια τέτοια δημοκρατία? Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μαράκη, καταρχάς χαίρομαι που παρακολουθείτε στενά τις διεργασίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ στενά. Είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα κόμμα που έχει απόψεις και ένα κόμμα που γνωρίζει να λύνει τις διαφορές με δημοκρατικό τρόπο, και έτσι πορευτήκαμε, έτσι θα πορευτούμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεσπάστη ακριβώς διότι μια ομάδα μειοψηφική μέσα στο κόμμα που είχε διαφορετικό στρατηγικό προσανατολισμό αλλά είχε συμφωνήσει να ακολουθήσει αυτά που συλλογικά αποφασίζουμε, δηλαδή να ακολουθήσει τη γραμμή της πλειοψηφίας που δεν ήταν έξω από την Ευρώπη, που δεν ήταν έξω από το ευρώ, αποφάσισε να αποχωρήσει. Συνεπώς πλέον είναι απολύτως φανερό ότι η ίδια τακτική που ακολουθήσατε το Γενάρη, να τρομοκρατείτε τον ελληνικό λαό ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας πάει στη δραχμή, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας καταστρέψει, δεν έχει καμία βάση τώρα. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες γνωρίζουν πια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να παλέψει για τα δικαιώματά μας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να διεκδικήσει το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Είναι βέβαιο ότι εκλογές δεν θα γίνουν την επομένη και δεν θα γίνουν διότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση προοδευτική, κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Και εγώ, κύριε Μεμαράκη, έχω αποδείξει ότι ξέρω να συνεργάζομαι. Συνεργάστηκα με τον κύριο Καμένο που είχαμε εκ διαμέτρου αντίθετες ιδεολογικές αφετηρίες. Ήταν μια έντιμη συνεργασία. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος πρότεινα για πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα στέλεχος της δικής σας παράταξης, της συντηρητικής παράταξης. Ενώ μπορούσα να εκλέξω έναν στέλεχος που προέρχεται από την αριστερά και να είναι πρώτη φορά αριστερός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν το έκανα. Διότι υπηρετώ τη συνεννόηση με πατριωτική ευθύνη στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα. Από εκεί και πέρα όμως, το αν το αύριο θα είναι το ίδιο με αυτό που μας βήθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το βαθύ χθες δηλαδή, σε μια συνεργασία που θέλετε εσείς, ούτε την πιστεύετε, προκειμένου να αναγκαστούμε να κάνουμε όχι εθνική συνεννόηση, αλλά εθνική συγκάλυψη, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε. Έχετε 30 δεύτερα, κύριε Μεϊμαρέκη. Δεν κατάλαβα. Σε τι να κάνουμε εθνική συγκάλυψη? Σας ζήτησε κανείς να συγκαλύψουμε τίποτα? Μήπως δεν έχετε καταλάβει γιατί σας καλούμε να συνεργαστούμε? Σας καλούμε να συνεργαστούμε για την εφαρμογή των όσων ψηφίσατε. Σαφώς και θα κρατήσουμε την άποψή μας ότι είστε μέσα στη διαπλοκή και εσείς και το κόμμα σας. Σαφώς και θα κρατήσουμε την άποψή μας ότι είστε ο πρωθυπουργός του 60 ευρώ. Σαφώς και θα κρατήσουμε την άποψή μας ότι είστε ο πρωθυπουργός που την ανεργία την ανέβασε. Τι νομίζετε, ότι επειδή θα συνεργαστούμε τελειώσαν όλα αυτά? Όχι βέβαια. Δεν τελειώνουνε. Δεν μου απάντησατε όμως γιατί είπατε ότι θέλετε να μας τελειώσετε. Τι σημαίνει αυτό για σας? Μπορώ να καταλάβω. Το 70% του ελληνικού λαού θα το τελειώσετε? Ο κύριος Τσίπρας έχει το λόγο για να θέσει το ερώτημα, το δικό του ερώτημα προς τον κύριο Μεϊμαράκη. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ένα λεπτό. Κύριε Μεϊμαράκη, ποτέ δεν είπα ότι θα σας τελειώσουμε. Είπα ότι ή αυτή την Κυριακή θα τελειώσουμε με το παλιό ή το παλιό θα τελειώσει το καινούργιο. Την προσπάθεια δηλαδή που κάναμε και ξεκινήσαμε τον περασμένο Γενάρη. Και μην διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με όλα αυτά που μου καταλογίζετε πριν από λίγο, ότι είμαι ο καταστροφέας, ο πρωθυπουργός του 60 ευρώ,
Παλιότερα με είπατε και ψεφθράκο και πονηρούλη. Θέλετε αλήθεια να συνεργαστούμε? Ή υποκρίνεστε? Στο προηγούμενο debate σας ξέφυγε ότι... σας ξέφυγε στο προηγούμενο debate ότι δεν καταφέρατε την προηγούμενη φορά να ολοκληρώσετε το έργο σας επειδή είχατε κυβέρνηση συνεργασίας και όχι αυτοδυναμία. Φαίνεται ότι τα χούγια των ανθρώπων δεν αλλάζουν. Στην πραγματικότητα δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να τον εγκλωβίσετε για να μην μπορεί να προχωρήσει στις μεγάλες τομές και αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και θέλω να σας ρωτήσω. Στην αρχή με θέλατε πρωθυπουργό. Τώρα με υποβιβάσατε στη θέση του αντιπροέδρου. Μα καλά, για αυτή τη θέση δεν προορίζεται ο κύριος Βενιζέλος ξανά? Εμένα θέλετε? Απαντάω. Έχετε ένα λεπτό και 45 δευτερόλεπτα, κύριε Μημαρέκη. Κύριε Πρόεδρε, μάλλον τα έχετε χάσει και δεν παρακολουθείτε καλά, όπως σας παρακολουθώ και εγώ. Θα παρακαλούσα το μεταξύ του σκηνοθέτη, επειδή τον βλέπω πιο ψηλό τον κύριο Τσίπρα. Πως ψήλωσε πολύ, δεν είπαμε, εντάξει. Να μας έχει ισοϊψής. Λοιπόν, ναι, ναι, τώρα, ακριβώς τώρα. Ξέρετε πώς θέλω να το παρακολουθώ, δεν ήθελα να το πω, γιατί δεν είμαι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ κύριε Τσίπρα θέλω να σας πω το εξής. Άμα συνεργαστούμε, θα δεσμευτούμε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από το οποίο δεν μπορείτε να ξεφύγετε, γιατί θα έχετε δεσμευτεί. Παραμένετε όμως ψευτράκος, πονηρούλης και όλα τα σχετικά. Γιατί παραμένετε? Διότι γνωρίζατε από τις 12 Ιουλίου, όπως εσείς είπατε σε τηλεοπτική σας συνέντευξη, ότι θα πάτε τη χώρα για εκλογές. Και μένα 24 Ιουλίου με διαβεβαιώνετε μαζί με τους άλλους αρχηγούς ότι δεν θα κάνετε εκλογές. Μας διαβεβαιώνατε 8 Αυγούστου να φύγουμε για το 15 Αυγούστου διακοπές, γιατί δεν θα φέρετε τη συμφωνία. Και σας είπα ότι εγώ συζητώ και εγώ με τους ξένους. Και ξέρω ότι την υπογράφετε τη συμφωνία και η συμφωνία γράφεται. Και τελικά τη φέρατε 14 Αυγούστου. Αυτό σας είπα μετά τη συμφωνία, ότι πάθατε μετάλλαξη, ότι την ημέρα που την υπογράψατε και μετά είστε ένας άλλος Τσίπρας, εγώ σας εμπιστευόμουν πάρα πολύ μέχρι τότε και γι' αυτό σας είπα ψευτράκο και πονηρούλη. Και ταυτόχρονα σας λέω ότι ποτέ δεν είπα να γίνετε πρωθυπουργός ούτε αντιπρόεδρος. Η ερώτηση ήταν, αν είστε πρωθυπουργός, θα πείτε στον κύριο Τσίπρα να έρθει στην κυβέρνηση και του είπα, αν θέλει να έρθει να γίνει αντιπρόεδρος, σας έρθει. Άρα εγώ δεν σας βλέπω ούτε για πρωθυπουργό ούτε για αντιπρόεδρο. Ποτέ δεν θα ήθελα να ξαναγίνετε πρωθυπουργός. Είστε ο πρωθυπουργός που φεύγει, που φέρατε την καταστροφή στη χώρα, που έχετε τη μεγαλύτερη διαπλοκή, που φέρατε το μεγαλύτερο κακό σε αυτούς τους 6 μήνες. Ποτέ δεν είχαμε τόσο πολλά κακά μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Όμως, εάν δεσμευτούμε ότι θα γίνει η αναθεώρηση, ότι θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε κάποια σημεία του προγράμματος για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο, θα μπορούσαμε ανταποκρινόμενοι στο λαϊκό αίτημα να πάμε μαζί. Να πάμε μαζί για να υλοποιήσουμε εκείνα τα οποία εσείς δεσμευτήκατε και εσείς υπογράψατε και εμείς ως πρώτο κόμμα καλούμεθα να υλοποιήσουμε. Κύριε Τσίπρα, 30 δευτερόλεπτα. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Μημαράκης εξέφρασε τον αληθινό του εαυτό και είπε ότι δεν με θέλει ούτε για πρωθυπουργό, ούτε για αντιπρόεδρο, ούτε να είμαστε μαζί. Είπε όλα τα αρνητικά τα οποία πιστεύει βαθιά μέσα του για μένα, αλλά εξέφρασε και τη μεγάλη αντίφαση. Ότι πρέπει ταυτόχρονα να βγαίνει και να λέει ότι πρέπει να συνεργαστούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Κοιτάξτε, η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται κυβέρνηση παραφύση. Χρειάζεται κυβέρνηση παραφύση προοδευτική. Μπορείτε να το εξηγήσετε παρακαλώ. Δεν είναι φυσιολογικό, κύριε Μεμαράκη, δύο κόμματα που έχουν τόσο μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές και τόσο μεγάλες διαφορές. Όταν μας καλούσατε να πάμε μαζί στην ίδια γραμμή για να βρίσκονται στην ίδια κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα είναι καλό για τον τόπο. Θυμηθείτε τι έγινε στην Οικουμενική. Καμία δυνατότητα συνεννόησης. Ήταν μεγαλύτερος τότε εσείς. Ούτε και τώρα θα υπάρχει διάλογο, κύριε Τσίπρα. Και το να είναι αντιπολίτευση η Χρυσή Αυγή θα είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κατάρα για τον τόπο. Άρα θα η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ή θα έχει κυβέρνηση προοδευτική, ή θα έχει κυβέρνηση συντηρητική μέσα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα, ευχαριστούμε τον κύριο Μημαράκη. Ολοκληρώθηκε και αυτός ο κύκλος. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια ολιγόλεπτη διαφημιστική διακοπή και σε λίγο και πάλι εδώ. Αποκτηθούν από εμένα. Αυτή είναι μια καινοτομία της απόψινής επίσης βραδιάς, της απόψινής τηλεοπτικής αναμέτρησης. Η ερώτηση που θα θέσω δύο ερωτήματα, θα είναι κοινά και για τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Θα απαντήσει στο πρώτο ερώτημα πρώτος ο κύριος Τσίπρας και αμέσως μετά ο κύριος Μημαράκης και αντιστρόφως θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο δικό μου ερώτημα. Να επισημάνω επίσης και το λέω και στους κυρίους αρχηγούς ότι έχετε δικαίωμα παρέμβασης, της κάρτας δηλαδή, για να παρέμβετε στην απάντηση που έχει δώσει ο πολιτικός αρχηγός, τον οποίο ακούτε. Η παρέμβασή σας θα έχει, εφόσον το επιθυμείτε, διάρκεια ενός λεπτού. Κύριε Τσίπρα, ξεκινώ από εσάς. Θα μου απαντήσει και ο κύριος Μημαράκης στην συνέχεια. Ο οικονομολόγος
Γκάλμπρεϊθ Κένεθ, ο Καναδός οικονομολόγος, είχε αμφισβητήσει το ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Είχε πει ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού. Αν υποθέσουμε ότι και τα δύο κόμματα, όσα προεκλογικά είχατε υποσχεθεί, και μιλώ για τις προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες, είναι αυτά που ήδη θεωρούσατε ως δεδομένα, ως εφικτά. Αν δούμε λίγο το πού βρισκόμαστε σήμερα και το τι έχει πετύχει το κάθε κόμμα από αυτά που είχε υποσχεθεί, γιατί οι ψηφοφόροι στους οποίους απευθύνεστε σήμερα να δεχθούν ως αξίωμα ότι αυτό που σήμερα τους υπόσχεστε, που δεσμεύεστε απέναντί τους, είναι τελικώς εφικτό? Κύριε Χαρίτο, δεν ξέρω αν η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό που κατάλαβα όμως είναι ότι η πολιτική δίνει δυνατότητες πάλης, διεκδίκησης, μάχης. Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν από μόνα τους. Έτσι είναι τα σκέτα, όπως έλεγε και ο ποιητής. Αν δεν προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Αν δεν δώσουμε μάχες να τα αλλάξουμε. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κερδίθηκαν με αγώνες. Και αυτό καλούμε τώρα. Σε αυτό καλούμε τους Έλληνες πολίτες και ιδίως τους νέους ανθρώπους, την ελληνική νεολαία. Η χώρα μπήκε σαν μια μέγενη επιτροπίας τα τελευταία 5 χρόνια. Έχασε το σημαντικό της δυναμικό, φεύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό. Για να βγούμε από αυτή χρειάζονται σταθερά βήματα, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσπάθεια. Τώρα εγώ διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού, ζητώντας τους να δώσουν εντολή συνέχειας σε μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί για αγώνα και διεκδίκηση και για να μην μείνει η προσδοκία και η ελπίδα στη μέση. Όχι όμως τώρα μια ελπίδα η οποία κάποιοι πιστεύουν ότι θα έρθει ως μάνα εξ ουρανού, αλλά μια ελπίδα που θα έρθει με υπομονή, επιμονή, σχέδιο και αγώνα. Αυτή την ελπίδα πρέπει να ενισχύσουμε στις επόμενες εκλογές. Τώρα όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο δρόμος και τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για να τον κατακτήσουμε. Κύριε Μημαράκη, πρέπει να σας πω ότι από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα όσοι ψήφισαν έχουν μπροστά τους να συγκρίνουν τις υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα του Ιανουαρίου με τα πεπραγμένα τα οποία έχει στις 20 Σεπτεμβρίου. Παρασύρθηκαν τότε, τον πίστεψαν, σκέφτηκαν ότι και τα μισά από αυτά που είπε να κάνει θα είναι καλά. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο δεν έγινε αυτό που έλεγαν ότι δεν έχουμε και τίποτα χειρότερο να χάσουμε, τα χάσαμε όλα. Και γεγονός είναι ότι από το Γενάρη μέχρι σήμερα η χώρα έχει αλλάξει. Το εισόδημα των πολιτών έχει μειωθεί. Κανείς δεν αισθάνεται ότι σήμερα είναι καλύτερα από τον Ιανουάριο. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ότι όσοι τότε έδωσαν ψήφο διαμαρτυρίας ή ψήφο τιμωρίας ή πήγαν σε αποχή ή πίστεψαν τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν πριν πάνε στην κάλπη. Τους καλώ να πάνε στην κάλπη. Πρέπει να πάνε στην κάλπη. Ήμουν από αυτούς που ήταν μαχητές για να μπορεί να υπάρχει ψήφο στα 18. Γιατί πιστεύω ότι η νέα γενιά μπορεί και πρέπει να δίνει τη δική της μάχη ώστε να αλλάζει την πολιτική. Πρέπει να συμμετέχει. Δυστυχώς η αποχή δεν βοηθάει. Η διαφορά μας με τη νέα γενιά σήμερα είναι ότι εμείς θέλαμε να μετέχουμε. Θέλαμε να αλλάξουμε την κοινωνία με συμμετοχή και όχι με αποχή. Και γι' αυτό τους καλούμε να έρθουν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου. Το ερώτημα ήταν και προς τους δύο και για τα δύο κόμματα, για αυτά που υποσχέθηκαν προεκλογικά όλες τις προηγούμενες προεκλογικές αναμετρήσεις και αφορούσε και τη Νέα Δημοκρατία. Μου απαντήσατε γιατί να μην ψηφίσει κάποιος τον ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνω το ερώτημα προς τους δύο. Να πάρουμε το ένα λεπτό να επανέλθουμε. Αν το πάρουμε. Το έχουμε. Εγώ μπορώ. Παρακαλώ. Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές και στις εκλογές του 2012 είχε τοποθετηθεί για κάποια ζητήματα τα οποία πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να επιλύσουμε. Αρκετά από αυτά τα επιλύσαμε. Και είναι γνωστό ότι ο βίος της θητείας της προηγούμενης Βουλής διακόπη βιαίως, διότι ο κ. Τσίπρας, συμπορευόμενος με τη Χρυσή Αυγή, δεν θέλησε να βγάλουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Και έτσι πήγαμε σε βίαιες εκλογές. Εάν είχαμε ολοκληρώσει τη θητεία μας, πράγματι θα μπορούσαν να μας κρίνουν πιο αυστηρά. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει χθες ότι μα εγώ σε 6 μήνες πάω για εκλογές. Οι άλλοι ήταν 2,5 χρόνια.
Η διαφορά είναι ότι στα 2,5 χρόνια μας έριξε ο κ. Τσίπρας. Ενώ στους 6 μήνες αποφάσισε ο ίδιος να πάει για εκλογές. Του λέγαμε, είσαι πρώτο κόμμα και δεν χρειάζεται να πας για εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει αυτά τα οποία έχουμε πει, γι' αυτό και δεν υποσχέθηκα τίποτα σε αυτές τις εκλογές, μπορούμε και πρέπει όμως να τα κάνουμε πράξη. Ο κόσμος μας κρίνει αυστηρά και μετά, βέβαια, από αυτή την κριτική, όταν πηγαίνει να ψηφίσει, μας απορρίπτει. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει αλλάξει, τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο. Κάνετε δικαίωμα του ενός λεπτού και εσείς, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Χαρίτο, η βασική υπόσχεση που έδωσα στον ελληνικό λαό τον περασμένο Γενάρη ήταν να ματώσουμε, αν χρειαστεί, προκειμένου να σταματήσει άλλο ο λαός μας να ματώνει. Και να διεκδικήσουμε διαπραγματευόμενη σκληρά στην Ευρώπη την έξοδο από την Επιτροπή. Την υπόσχεσή μας αυτή την τηρήσαμε. Ματώσαμε, κύριε Χαρίτο. Φτάσαμε τα πράγματα ακόμα και έξω από τα όρια που μας κατηγορούν πάρα πολύ. Διεκδικήσαμε το δίκαιο του ελληνικού λαού. Ανοίξαμε ρογμές στην Ευρώπη. Οδηγηθήκαμε σε ένα συμβιβασμό ευθύνης. Όμως, είναι αλήθεια ότι δεν έγιναν θετικά πράγματα αυτό το εξάμηνο? Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση σήμερα δίνει τη δυνατότητα σε 200.000 συμπολίτες μας να έχουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πάνω από 300.000 συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα ενός σημαντικού επιδόματος για τη σύντησή του. Και σε πάνω από 30.000 οικογένειες να έχουν επίδομα στέγασης. Στις 100 δόσεις μπήκανε πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Ανακουφιστήκαν από αυτές. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα έκανε αυτά. Καταργήσαμε το 5€. Αποκαταστήσαμε τους αδίκως απολυμένους. Ανοίξαμε την ΕΡΤ. Δώσαμε ανάσα και πνοή δημοκρατική. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τα έκανε αυτά και εμείς τα καταφέραμε στις συνθήκες ασφυξίας? Ας αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, μου δώσατε μία απάντηση. Ακούγοντάς σας, έχω μείνει με αρκετές απορίες. Θα επισημάνω το εξής. Γνωρίζετε και οι δύο ότι τα ποσοστά της ανεργίας, πέρα από αυτά που καταγράφονται, στην πραγματικότητα, στον δρόμο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι πολύ μεγαλύτερα. Εγώ λοιπόν, απαντάω σε αυτό πρώτος. Απαντάτε εσείς πρώτος. Ακούγοντάς σας, κάποιος νέος, ο οποίος έχει τελειώσει ένα κολέγιο, ένα πανεπιστήμιο και ψάχνει για δουλειά από το 2011 μέχρι σήμερα, χωρίς καμία τύχη. Για ποιο λόγο να θεωρήσει ότι κάτι αλλάζει την επομένη αυτών εδώ των εκλογών με βάση τα προγράμματα τα οποία και οι δύο έχετε περιγράψει? Τι είναι αυτό το οποίο θα τον κρατήσει από το να πάει να βγάλει ένα εισιτήριο, να φύγει από την Ελλάδα και να βρει την τύχη του στο εξωτερικό? Η ίδια ερώτηση είχε γίνει και στο παρελθόν και στον κύριο Τσίπρα και σε μένα, και ο κύριος Τσίπρας είχε απαντήσει ότι σε έναν εικοσάρι δεν έχει να του πει τίποτα δυστυχώς και θα τον αφήσει να φύγει. Εγώ θα του πω ότι μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να προσπαθήσει μαζί μας, γιατί εάν σκεφτούμε ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό μεγαλουργούν, γιατί δεν μπορούν και στη χώρα μας? Δεν μπορούν λοιπόν γιατί πράγματι υπάρχει μια μίζερη κατάσταση, υπάρχει διχασμός, καλλιεργείται από τη σημερινή κυβέρνηση, διώχνονται οι επενδύσεις και γι' αυτό δεν ανοίγουν οι θέσεις εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί για να ανοίξουν οι θέσεις εργασίας. Πρέπει να έρθουν οι επενδύσεις και μάλιστα ιδιωτικές επενδύσεις, και πρέπει για να φτάσουμε στο σημείο του 2009 να γίνουν 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου. Δεν επαρκεί το δημόσιο και δεν επαρκεί το ΕΣΠΑ και το πακέτο Juncker, τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει με δική μας κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς δεν τα απορρόφησε. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον μπορέσουμε να ανοίξουμε τις επενδύσεις, εφόσον μπορούμε να έχουμε νέες θέσεις εργασίας, μπορούν να βρουν δουλειά. Καταλαβαίνω ότι είναι απογοητευμένοι. Καταλαβαίνω ότι είναι στενοχωρημένοι. Όμως η ψήφος διαμαρτυρίας δυστυχώς δεν δίνει λύση. Λύση δίνει η ψήφος δημιουργικότητας, η ψήφος εμπιστοσύνης, η ψήφος αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ότι μπορούν να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τσίπρα, παρακαλώ. Κύριε Χαρίτο, οι νέοι πότε φύγαν από τον τόπο? Το τελευταίο εξάμηνο. Είχαμε πάνω από 200.000 νέους επιστήμονες που μεταναστεύσαν στο εξωτερικό με τα τελευταία 5 χρόνια με την εφαρμογή του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Το να λέει ο κ. Μημαράκης ότι εμείς δεν έχουμε έγνοια για αυτούς τους ανθρώπους και έχει ο κ. Μημαράκης είναι τουλάχιστον καινοφανές. Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα εθνικό πρόβλημα. Και το εθνικό πρόβλημα είναι ότι αν δεν κρατήσουμε
το πιο σημαντικό δυναμικό του πληθυσμού μας, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, γιατί δεν φεύγουν μετανάστες οι ανειδίκευτοι εργάτες, φεύγουν οι επιστήμονες, οι ερευνητές. Η χώρα δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Πώς θα γυρίσουν αυτοί πίσω? Χρειάζονται τομές. Χρειάζεται να επενδύσουμε στη γνώση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και όχι να τα απαξιώσουμε. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την έρευνα και τα ερευνητικά κέντρα δίπλα στα δημόσια πανεπιστήμια. Να φτιάξουμε τεχνολογικά πάρκα. Να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα νέων start-up επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να έχουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι δυνατότητες να μείνουν εδώ και να παράξουν πλούτο για τη χώρα αλλά και για τον εαυτό τους. Σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Κάναμε προσπάθεια. Και θα την ολοκληρώσουμε αργότερα βεβαίως, την επόμενη τετραετία. Αναδιοργανώσαμε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ τώρα για πρώτη φορά θα κατευθυνθεί σε start-up επιχειρήσεις, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Διώξαμε τους μεσάζοντες από τα προγράμματα κοινωνικής εργασίας για να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και να παίρνουν περισσότερα. Χρειάζεται δουλειά, αλλά και όραμα. Συλλογικό όραμα. Εθνικό συλλογικό όραμα. Κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε και ο τρίτος γύρος. Περνάμε στον τέταρτο, όπου μετά όσα είχε συμφωνήσει, όχι η διακομματική αλλά η δικομματική επιτροπή, πλέον οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Μεϊμαράκη ευθύς αμέσως, έχουν τη δυνατότητα εντός δύο λεπτών να απευθύνουν ένα καταληκτικό μήνυμα προς όλους εσάς. Κυρίες και κύριοι, Ελληνίδες, Έλληνες, σας ζητώ να ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Σας ζητώ πριν πάτε στην κάλπη να σκεφτείτε, να κρίνετε, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε αν όσα πιστέψατε τον Ιανουάριο ότι θα γίνουν πράξη και εφάρπαξαν την ψήφο σας, τελικώς έγιναν τώρα το Σεπτέμβριο του 2015. Εγώ πιστεύω ότι στις 20 Σεπτεμβρίου κρίνεται το μέλλον της χώρας. Κρίνεται αν θα πάει η χώρα μπροστά, αν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα βασικά προβλήματα, αν η αλήθεια θα υπερισχύσει από το ψέμα, αν μπορεί το φως πράγματι να δώσει, να φωτίσει το σκοτάδι. Και αυτά τα διλήμματα τίθενται σε εσάς και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία μπορεί να τα απαντήσει. Όπως είπα και πριν, οι Έλληνες μεγαλουργούν παντού. Μπορούν να μεγαλουργήσουν και στη χώρα μας. Αρκεί να έχουμε μια συνεννόηση. Να μην καλλιεργούμε το διχασμό. Να μην είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Να μην σκεφτόμαστε πώς οι νέοι θα τους στρέψουμε κατά των γονιών τους και τους γονιούς τους κατά των νέων. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Γι' αυτό δεσμεύεται η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον της δώσετε την εντολή, θα σχηματίσει μια κυβέρνηση συνεννόησης και συνεργασίας για να προχωρήσουμε το δρόμο τον ευρωπαϊκό, να βγούμε από το μνημόνιο και να μπούμε στην ανάπτυξη. Θα δημιουργήσουμε μια εθνική ομάδα εργασίας, η οποία θα φτιάξει ένα μεγάλο σχέδιο με τα οράματα που έχουμε σε κάθε τομέα και σε κάθε περιφέρεια. Και θα καλέσουμε σε αυτούς, σε αυτό το σχέδιο να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι φορείς, ώστε να υπάρχει ένα σχέδιο για τη χώρα ανεξαρτήτως ποιος κυβερνά τον τόπο, ποιος είναι υπουργός ή ποιος είναι περιφερειάρχης και δήμαρχος. Και τρίτον, θα φτιάξουμε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, στην οποία επίσης πρέπει να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι εκείνοι οι επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εγώ πιστεύω ότι ξεμπλοκάροντας τα μεγάλα έργα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας από τις επενδύσεις που θα φέρουμε, η χώρα μπορεί μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 να ανακάμψει. Κύριε Τσίπρα, ο λόγος εσάς. Το Γενάρη που μας πέρασε, πήραμε τη δική σας εντολή για να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της κρεοκοπίας. Ένα λάκκο στον οποίο τη ρίξανε τα κόμματα που κυβερνήσανε 40 χρόνια, φορτώνοντας στον ελληνικό λαό χρέη και ελλείμματα. Αποδείξαμε ότι η μόνη μας έγνοια ήταν να κρατήσουμε το δίκαιο και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Συγκρουστήκαμε. Κερδίσαμε έδαφος. Ανοίξαμε δρόμους. Την κρίσιμη στιγμή βάλαμε τον λαό, εσάς, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Με το περήφανο όχι του ελληνικού λαού, κερδίσαμε έδαφος και μια καλύτερη συμφωνία. Τώρα έχουμε μπροστά μας δυσκολίες, αλλά τα πιο δύσκολα είναι πίσω μας. Και έχουμε σχέδιο και γνώση για να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα όμως πρέπει να δώσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μάχη όπως τη δώσαμε εκτός και εντός της χώρας.
να ξεμπερδέψουμε με αυτό που εμείς ονομάζουμε παλιό πολιτικό κατεστημένο. Με όλες τις παθογένειες που μας οδήγησαν στην κρίση και μας κρατούν κολλημένους στη λάσπη. Να ξεμπερδέψουμε με το σύστημα της διαπλοκής, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, της φοροδιαφυγής και να δουλέψουμε για μια Ελλάδα που θα είναι των ανθρώπων του μόχθου, της δημιουργίας, της προκοπής. Το δίλημα την ερχόμενη Κυριακή είναι απλό. Θέλουμε την Ελλάδα των λίγων ή την Ελλάδα των πολλών? Θέλουμε μια Ελλάδα που δεν θα δίνει όραμα και προοπτική ή μια Ελλάδα που θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να μπορέσουν να προκόψουν, να ζήσουν δημιουργικά, να ταινίζουν ένα μέλλον με αισιοδοξία? Είναι στο χέρι σας. Κάποιοι θέλανε να κάνουν αυτή την προσπάθειά μας μια σύντομη παρένθεση. Ας μην τους το επιτρέψουμε. Ας κερδίσουμε το αύριο, τελειώνοντας με το χθες. Ευχαριστούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεϊμαράκη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, την Όλγα Τρέμη, τον Αντώνη Στρόιτερ, τη Μαρία Χούκλη, τη Μάρα Ζαχαρέα, την Σία Κοσκιόνη, τον Μάκη, τον Γιομπαζολιά. Έστω και αν πίεσα για το χρόνο στο τέλος. Ολοκλήρωσα εν καιρός σήμερα. Σχετικό είναι αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε εκτός κάμερας. Λοιπόν, να σας πω ότι οι όροι με τους οποίους διεξήχθη το απόψινό debate, η απόψινή τηλεοπτική αναμέτρηση, ήταν όροι που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κομμάτων. Να σας επισημάνω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τους χρόνους των ερωτήσεων και τους χρόνους των απαντήσεων, υπήρξε μία βλέψη από την πλευρά μου για να δοθεί κάποιος περισσότερος χρόνος, μια και είναι κατανοητό από όλους ότι χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να γίνουν σαφείς τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι τοποθετήσεις. Μένουν 6 μέρες μέχρι και την εκλογική αναμέτρηση της 20ης του Σεπτέμβρη. Τότε ο λόγος σε εσάς. Ελπίζουμε αυτό το απόψινό debate να αποτέλεσε ένα ικανό βοήθημα. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ. Έχουμε επιστρέψει.